Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που έχω πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Εδώ είμαστε, πάμε πίσω, τα κάψαμε όλα, τα κάψαμε. Χθες, θέλω να σας πω, κάψαμε δύο τηλεφωνικά κέντρα. Σε καλωσορίζω, αδερφέ μου, Σωτήρη Δασκαλάτση. Ρίξαμε χθες, κρασάραμε δύο τηλεφωνικά κέντρα έξω. Σήμερα δίνουμε δύο μαγικά άφαντα. Σας το είχα πει. Το έλεγα την Τρίτη. Το έλεγα και την Τετάρτη. Άφαντα. Τετάρτη δεν το έλεγα γιατί Τετάρτη είναι σήμερα. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου τώρα με την καθαρά Δευτέρα. Έχουμε μπλέξει να πούμε το 4-3-3 με το 4-4-2 κτλ. Το έλεγα ότι και την Παρασκευή που δώσαμε και την Τρίτη. Άφαντα, sold out. Υπάρχουν άνθρωποι που διανυκτέρευσαν, υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο από αγνά παοξάκια που πήραν το Sleeping Bank και είναι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας. Διανυκτέρευσαν εκεί, έκαναν το χαβαλέ τους. Τι ωραία, σαν κατασκήνωση, φίλε. Τι, πόσο ζουμουσού είναι αυτό, ρε φίλε. Μαζευτήκα τα φιλαράκια, πάμε εκεί, θα περιμένουμε μόλις ανοίξουν τα εκδοτήρια. Κλατς! Χλάτς χλούτς που λέει η κιτουλάρα μας. Έτσι, όμορφα και ωραία. Θα πάρουμε το εισιτηριάκι μας. Θερμή παράκληση. Προσέξτε, όπως είπε και ο Αναστάσης νωρίτερα, προσέξτε. Μην κάνετε τίποτα στον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί μπορεί να παίξουμε και κλεισμένων των σκηνών. Να μας τιμωρήσουν για παράνομο κάμπινγκ. Για ούρηση σε κάποιο θάμνο. Δεν ξέρω κάτι μπορεί να βρουν, ρε παιδί μου. Να πούνε ότι τι κάνατε, πετάξατε κάτι κουτάκια. Τι, διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τη διάρκεια της νυχτός. Παράνομο κάμπι, τι ξέρω, κάτι μπορεί να βρουν, παιδί μου. Εναγκαλισμοί ζεύγους, γιατί μπορεί να πάει και κάποιο ζευγάρι μέσα στο Sleeping Bank. Να έχει κανένα μουχαμπέτι, κανένα αυτό κτλ. Και κλεισμένων των σκηνών, η οποία επειδή μεταφέρεται το καλοκαίρι, όλοι που θα είναι να πούμε στα Σκαλκιδικές, θα πρέπει να μείνεις με γυμνό ποπό να καθίσει στην άσφαλτο επάνω στη ζυμισκή με 40 υποσκιάν για ένα 20 λεπτό μέχρι να καεί το κολομέρι. Λέω ρε παιδί μου, γιατί σας φαίνονται αυτά, σας φαίνονται περίεργα? Δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνει η ελληνική ποδοσφαιρική δικαιοσύνη είναι πιο σοβαρές? Λέμε τώρα. Έχουμε ωραία πράγματα. Και σήμερα, χθες δώσαμε έναν υπέροχο αφιγραντήρα. Ένα στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ, να σας πω αμέσως και τον νικητή. Ο νικητής του αφιγραντήρα χθες στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ, όπου μπαίνετε, συμπληρώνετε ένα έντυπο, 11 καταπληκτικά δώρα σε αυτές τις 11 μέρες. Και το βράδυ γίνεται κλήρωση. Χθες μου στέλνει το μήνυμα χθες τη νύχτα ο Παμπουκίδης, γεια σου Μάκη, ο τυχερός ημέρας που κέρδισε τον αφιγρατήρα, το Γιωτόμι, είναι ο λογοθέτης Κώστας. Εμείς εχθές δώσαμε εδώ, η Αλβανού Ελένη είναι η νικήτρια, δώσαμε ένα αφιγρατήρα Singer. Καταπληκτικά πράγματα. Και συνεχίζουμε με τα 11 δώρα, ακούστε τι θα κληρώσουμε τις προσεχείς ημέρες, το ξαναλέω. Αφιγρατήρα δώσαμε χθες, σήμερα δίνουμε έναν αρτοπαρασκευαστή Kenwood. Καταπληκτικό μαραφέτη να φτιάχνετε τα αρτοπαρασκευάσματά σας. Και να πω ότι η αρτοπαρασκευή γίνεται και άλλες μέρες, όχι μόνο την Παρασκευή. Δηλαδή γίνεται και αρτοσάββατο και αρτοκυριακή και αρτοδευτέρα απόγευμα και αρτοτρίτη πρωί, δεν είναι μόνο αρτοπαρασκευή. Το λέω για αυτούς που μπορεί να μπερδεύονται, αυτούς που έχουν τόση σχέση με τη μαγειρική όσο εγώ. Όσο εγώ που δεν μπορώ να ανοίξω ούτε αυγό. Γίνεται να προσπαθήσω να ανοίξω αυγό σε τηγάνι στην κουζίνα και να λερώσω μέσα στην κρεβατοκάμαρα και στα παιδικά δωμάτια. Μπορώ. Με μία μόνο κίνηση, αυτό το κλάτς που κάνεις, και να φύγει το αυγό να το ψάχνουμε σε άλλο όροφο, σε άλλο νομό ίσως. Σε άλλο νομό. Μπορώ να κάψω και κάκτο. Λέω τώρα ρε παιδί μου αυτά για τις μαγειρικές μου
δυνατότητες και ικανότητες. Βλέπω αυτούς στο MasterChef που λένε δεν ακούω και τόσο καλά. Λέει αυτός ο Κινέζος, ρε παιδί μου, που είναι, έχει λίγο αυτός, από πού είναι Βιετναμέζος, είναι ο Κοντιζάς. Δεν ακούω, λέει, το Σέλινο. Φίλε, δεν φωνάζει, μπορεί, ίσως να μην φωνάζει αρκετά. Ή έχει μία οξύτητα, λέει, το μπαλσάμικο. Εγώ καταρχήν δυσκολεύομαι με το τσουβάσου μπροστά τα πράγματα να ξεχωρίσω τι είναι το καθένα. Άντε να καταλάβουμε ότι είναι ψάρι. Τι ψάρι είναι. Μετά δίπλα έχει διάφορα. Αυτό λέει, αυτό είναι, λέει. Καλά, και ακούμε και στα φρούτα. Αυτό λέει είναι αβοκάντο, αβοκάντο. Ακούγεται σαν παίχτης Β' Εθνική Αργεντινής. Χωσέ Λουίς αβοκάντο. Έπαιξε για ένα διάστημα στην Ιντεπετιέντε, δεν πέτυχε. Πήγε ένα διάστημα στην Κόλο Κόλο και γύρισε ο Χωσέ Λουίς Εδουάρδο Αβοκάδο ή Αβοκάντο, όπως το λένε κατά το Αζεβέδο και Αζεβέντο. Μήπως κατέβασε πολύ την καρέκλα σου. Η Μέση, φίλε. Έχει πρόβλημα με Μέση, ο Σωτήρης. Και του είπα, φίλε, δες και τους άλλους παίχτες. Μην κολλάς με ένα παίχτη μόνο. Όχι, λέει, άσε, ταλαιπωρούμε. Λέω, τι, Μέση. Μα γιατί, λέω, δεν κατάλαβα, δηλαδή. Ο Ινιέστα δεν σε ενοχλεί. Ή ο Σοάρες. Όχι, όχι, λέει, με Μέση. Με Μέση, εντάξει, με ο καθένας, φίλε, αυτό είναι περιορέξιος. Pumpkin pie. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Κληρώνουμε σήμερα 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 2 μαγικά χαρτάκια και θα το κάνουμε με τηλέφωνα. Κάμερα σε μένα. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Αυτά είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με θυμήθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, που δεν με πήραν στην γιορτή μου να μου πούν χρόνια πολλά, που δεν μας πήραν στις γεννήσεις των παιδιών μας, που τώρα παιδί έχει γεννηθεί ήδη και 2,5 χρόνια, έτσι. Δεν μιλάω για την Εκταρία που είναι 9. Που δεν μας θυμήθηκαν την πρωτοχρονιά, που δεν μας θυμήθηκαν ποτέ, και εχθές έκανα πολύ μεγάλο χάζι με τον πρόλογο. Πριν φτάσουμε στο μήπως παίζει κανένα εισιτήριο, από κάποιο σημείο και μετά σταματήσαμε τα τηλέφωνα, γιατί πρέπει να δούμε και λίγο και τα παιδιά μας, δηλαδή είναι φοβερό. Φανταστείτε τι τραβάνε αυτοί που είναι, ας πούμε, στην ΠΑΕ, που είναι reporter ΠΑΟΚ, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Εμείς διαφυλάξαμε σαν κόρη οφθαλμού 2 εισιτήρια για σήμερα. Χθες δώσαμε 3 τυχεροί, άκουσαν τα ονόματά τους. Σήμερα λοιπόν δίνουμε 2 μαγικά χαρτάκια. Την καταλαβαίνεις τη λαχτάρα, δεν το λέω με κακία. Τον καταλαβαίνεις ότι ο άλλος, η πρεμούρα του τον ενδιαφέρει. Σου λέει θα πάρω και ό,τι τύχει. Έλα, λέει, ο Χατζηγραβατίδης είμαι. Χατζηγραβατίδης, έλα, ρε. Α, σειρά, με ξέχασες. Λέω, συγγνώμη. Έλα, ρε, σιρούλα, έλα, έλα, έτσι κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, πραγματικά. Α, τι έκανες με το 1996. Για πες τα μου, περιληπτικά ρε παιδί μου, περιληπτικά, δεν είναι. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα, δεν είναι. Πέρα από τα 2 μαγικά χαρτάκια που δίνουμε, θέλω να σας πω ότι δίνουμε και έναν αρτοπαρασκευαστή καταπληκτικό δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι χορηγός πρώτης ώρας. 11 εκπληκτικά δώρα. Μπουκάρετε και στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, συμπληρώνετε το κουπόνι και κληρώνεστε σήμερα σε ένα καταπληκτικό δώρο και στην Electronet, έναν μια κουζινομηχανή Kenwood. Εκεί κουζινομηχανή Kenwood, εδώ αρτοπαρασκευαστή Kenwood. Δώρο αξίας 150 ευρώ! Έτσι τα λέει η Τζουλιανόβα. Διαβάζω κάπου, τώρα είναι ακόμα βέβαια γονείς στα σχολικά, σε ένα site, δείτε, λέει, φωτογράφηση, φωτογραφία της εκπληκτικής Τζουλιανόβα, πανέμορφο το κορίτσι, έτσι, πανέμορφο, με τα μικρά στιθάκια της. Το είδα, γελούσα ένα τέταρτο. Φωτό, λέει, τρέλα. Η Τζούλια Νόβα, λέει, σε φωτογραφία με το μαγιό της, με τα μικρά στιθάκια της. Σαν να λέγε, ας πούμε, τρώει τα λουκανοπιτάκια της, τα κουρκουμπίνια της, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας ό,τι έχει, ρε παιδιά, δεν είναι. Τι να πούν και αυτοί στο Survivor, που οι άντρες, είπαμε, έχουν μεγαλύτερα βυζιά από τις γυναίκες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα στο Survivor 2, ειλικρινά βλέπω όλες πλάκα τα γαλόνια. 2 πλάτες μόνο. Και όσο περνάει ο καιρός, μικραίνουν των γυναικών και μεγαλώνουν των αντρών. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά όλοι είναι βίζας μεγάλων. Μεγάρων. Να πω φυσικά, δεν ξεχνάμε, χορηγός πρώτης ώρας, όλα στα όρθια. 2 εκπληκτικές πισταριές. Η μία στη Λεωφόρο Στρατού 37 και η άλλη στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφόρο Στρατού 18 και η άλλη στην Κωνσταντινούπολη 37. Η σκεπαστή. Η περίφημη, ο κορυφαίος γύρος της πόλης. Θα σας τρέχουν τα σαλάκια με 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Ανηφόρα. Εκπληκτικά πράγματα. Και βέβαια ζουμερό κοτόπουλο σούβλας. Εκπληκτικό με σος λεμονιού, τριμμένα με πατάτες και βαλωτήρια. Μόνο 6,70
υπέροχα πράγματα. Και delivery 837-166. Δεν ξεχνάμε, χορηγός πρώτης ώρας, καφεμάγαζο. Το καφεμάγαζο που είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ, ετοιμάζει τον καφέ σας από το Α ως το Ω, με όλο τον εξοπλισμό. Το ξαναλέω, ετοιμάζει το καφέ σας, όχι τον καφέ σας, και τον καφέ σας, αλλά και το καφέ, την καφετέρια σας. Από το Α ως το Ω, με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνία που σερβίρει καφέ. Εδώ είναι οι επαγγελματίες. Βρείτε στο καφεμάγαζο και εσπρέσο βέντο και ελληνικό καφέ και φίλτρου και αρωμάτο και σοκολάτα με 8 γεύσεις. Σοκολάβ και ροφήματα και τσάγια, βοτάνων μαολί, τα πάντα όλα. Μπείτε στο καφεμάγαζο με z.gr. Τι λέμε για την Κυριακή, τι λέμε κάθε εβδομάδα, εδώ και πολλές εβδομάδες. Μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό λέμε συνέχεια. Δεν το λέμε μόνο για τους παίκτες, θέλω να σας πω. Ειδικά για αυτή την Κυριακή. Θα πρέπει να σκεπαστεί ο ουρανός από τα χαρτάκια. Αυτό είναι μία από τις εκπλήξεις που ετοιμάζουν τα τσακαλάκια μας. Να σκεπαστεί ο ουρανός, δηλαδή να μην φαίνεται το φεγγάρι και τα αστέρια. Κυριακή βράδυ, ένα άσπρο πέπλο, ένα άσπρο σεντόνι να καλύψει τον ουρανό της Τούμπας. Ένα σεντόνι, ένα άσπρο πέπλο από χαρτάκια. Να φανεί πάλι από το διάστημα αυτό που θα γίνει. Ο καθένας που θα πάει εκεί πρέπει να σκέφτεται ένα μόνο πράγμα. Πώς θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, είναι το πρώτο. Και δεύτερον, πώς θα έχουμε όλο αυτό το σκηνικό πάλι με την ΑΕΚ, με κόσμο. Οποιοςδήποτε άλλος νιώθει ότι υπάρχει μια εσωτερική αντάρα, μια αναμπουμπούλα, ένα βαβάο παπαπάου, μια εσωτερική ενδελέχεια που δεν μπορεί να τα απεξέλθει, ή το λέω αλλιώς, αν νιώθει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του ή την οργή του ή την τρέλα του ή το οτιδήποτε τέλος πάντων, πράγμα που μπορεί να τον οθήσει να πετάξει. Οτιδήποτε, χθες είπα, δεν πέφτει ούτε κέρμα, ούτε αναπτήρας, δεν πέφτει, δεν ανάβει πυρσός, δεν πέφτει κροτίδα, δεν πέφτει ούτε γκόμενα που την πολιορκεί ο φίλος δίπλα και της λέει ωραία λόγια. Δεν πέφτει η θερμοκρασία, δεν πέφτει τεμή της βενζίνης, δεν πέφτει χιόνι. Δεν πέφτει στην αντίληψη του άλλου το οτιδήποτε. Δεν πέφτει στην υπόλοιψή μου, εσύ που είσαι δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα. Όλα είναι όρθια. Δεν πέφτει τίποτα. Με νιώθετε? Με νιώθετε? Δεν πρέπει να ανάψει ούτε ένας πυρσός. Μας περιμένουν στη γωνία να μας τιμωρήσουν, να ρίξουμε νερό στο μήλο τη συμμαχία που έχει γίνει κάτω. Πλέον ο Βάζελος είναι εκτός, κόκκινος με κίτρινο, όταν βγαίνει ο Κυρσάβας και λέει στα ίσια. Το λέει στα ίσια, ρε παιδί μου, ότι εγώ σας το λέω, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν λέει θα το πάρουμε εμείς, Ολυμπιακός που το έχει χαμένο. Α, μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο καημός τους. Η ανακοίνωση στο 2 και στο 4 του Μελισανίδη στο μάτς προχθές, που η ΑΕΚ βάζει δύο goal offside. Για πού είναι? Έχετε καταλάβει τι παίζετε? Στο δεύτερο και στο τέταρτο λεπτό. Για δυο ντεμέκ πέναλτι που δεν παίρνει η ΑΕΚ. Ανακοινώσει κατευθείαν. Η επίσκεψη στον Περέιρα. Γιατί πήγε στον Περέιρα? Και όταν η ΑΕΚ ευνοείται, έχει πάρει πέναλτι έξω από την περιοχή, δεν έχουν δοθεί πέναλτι βάρος των αντιπάλων της, με τα Γιάννενα, ας πούμε, θυμάμαι ένα μάτς. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν, μένετε πόλεμος. Ιδιαίτερη προσοχή. Θα γίνω κουραστικός αυτήν την εβδομάδα, να το λέω. Δεν θα πας, εφόσον στο μυαλό σου είναι κάτι άλλο, αν μιλάω για δικούς μας οπαδούς. Τώρα, αν τυχόν κάποιος θέλει να παρισφρήσει μέσα και να κάνει το οτιδήποτε, εκεί είναι θέμα του διπλανού. Τον βλέπεις τον άλλο δίπλα, τον έχεις ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις γήπεδο κάθε Κυριακή, τον διπλανό σου, τον παραδιπλανό σου, όχι απλά τον ξέρεις, έχετε αναπτύξει και μία σχέση. Φιλική, μιλάτε, τι γίνεται, πώς πας αυτά. Όταν δεις λοιπόν μια ύποπτη φάτσα, έναν άγνωστο, έχεις στο νου σου. Μόλις πάει να ανοίξει, αν έχει περάσει από τον έλεγχο, πάει να ανοίξει ένα μπουφάν. Σηκώσει το χεράκι του για να ρίξει το οτιδήποτε, όπως είναι σβερκάδα. Χραπ, σφαλιάρα, κατευθείαν στο δέρκο. Όπως είναι ένας. Και φωνάζει και τους φίλους και το σβερκώνουν όλοι μαζί. Για να του πούν με γεια το κούρεμα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της βίας. Του τραβάς και το αυτί για τα χρόνια πολλά, όπως κάναν παλιά οι παππούδες μας. Όμορφα και ωραία.
Τώρα, η είδηση που πιθανό να μην ξέρετε, εσείς που ξυπνήσατε τώρα, είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεσαριανή πήγε είδε μαζί με τους φίλους του Μάτς του Champions League σε ένα καφέ ο Άμρ Ουάρντα και βγαίνοντας του έγινε επίθεση με μαχαίρι και με πιστόλι. Κινήθηκαν δύο τύποι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, κουκουλοφόροι, την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του. Όπως είπε η αστυνομία, γιατί εμείς δεν το παίζουμε οι δήμονες, ούτε οι δικοί, ούτε βγάλαμε πόρισμα. Η αστυνομία λοιπόν είπε ότι σε καμία περίπτωση το κίνητρο της επίθεσης αυτής δεν ήταν η ληστεία. Δεν πήγανε εκεί για να του κλέψουν ούτε το ρολόι, ούτε το κινητό, ούτε τα λεφτά που είχε πάνω του. Και λέω εγώ τώρα, βέβαια πρόλαβε, το πήρε χαμπάρι και τους ξέφυγε, όπως ξεφεύγει τους αμυντικούς, δεν είναι δύσκολο. Τακ, 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 μπήκε σε ένα παρακείμενο μαγαζί, κάλεσε την αστυνομία, η οποία επιλήφθηκε του θέματος, δεν τους βρήκαν φυσικά, τους δράστες, πήγε κατέθεσε στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, ο άνθρωπος τέλος πάντων γύρισε τρομοκρατημένος 3,5 ώρα στο σπίτι του, άκουσα τη γελία δικαιολογία το πρωί από ακροατή, οφείλω να πω, στο κρατικό ραδιόφωνο που λέει, εντάξει, λέει, αυτός είναι γυναικάς, λέει, και πριν το μάτς της Δευτέρας που είναι ΑΕΚ Ατρόμητος, Ατρόμητος ΑΕΚ, πολύ σημαντικό μάτς, εγώ λέω, ούτε εγώ λέω, εγώ εδώ φυσικά δεν λέω ότι έχει σχέση με αυτό το παιχνίδι, δεν λέω όμως ότι και δεν έχει. Πριν το μάτς λοιπόν ΑΕΚ Ατρόμητου, κάποιοι θέλησαν να πανικοβάλουν, να τρομοκρατήσουν, να φέρουν σε ένα πανικό το πιο σημαντικό παίκτη του Ατρομήτου. Έχουμε μάτς την Κυριακή, αλλά μην νομίζετε ότι είναι τόσο άσχετο αυτό που έγινε χθες το βράδυ στην Κεσαριανή. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο άσχετο. Γελάω με τη δικαιολογία, είναι γυναίκα, είναι κάποια που της έταξε τι γάμο, την κάστρωσε και έφυγε, τι. Ή αυτές με τις οποίες συναναστρέφεται είναι κορίτσια για σπίτι όλες και α, περπατήσαμε μαζί στην παραλία της Θεσσαλονίκης και τώρα που με εξέθεσε πρέπει να με πάρει. Πώς θα εμφανιστώ στο χωριό, πώς θα κοιτάξω στο καφενείο, την Κυριακή στον εκκλησιασμό, πώς θα κοιτάξω στα μάτια τον ιερέα που με εξομολογεί και με κοινωνάει. Θα πει αυτές που συναναστρέφεται ο Άρντα, ο οποίος δεν το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι ο Σία Μαρία. Εντάξει, έχει μια ροπή το παιδί. Τι να κάνουμε, παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Του λένε τον Ατρόμητο. Κάνε ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες. Μέσα τους κάνεις κουδούνια όλους. Τον ψάχνει ακόμα αυτός ο δύστυχος. Ο Λεμπταλεουαϊ. Τον ψάχνει ακόμα. Να το βρει. Λέω λοιπόν ότι πιθανόν κάποιος να ήθελε να τρομοκρατήσει τον Ουάρντα. Διότι αν σκεφτείτε τι μάτς έρχονται την Κυριακή. Καταρχήν κερδίζουμε εμείς το Γαύρο την Κυριακή. Σωστά. Αυτά τα 5-0, 6-0 που ακούω δεν μου αρέσουν, θέλω να σου πω. Μακάρι, εννοείται. Γουστάρω διασυρμό με δάφτους. Γουστάρω με αυτούς ειδικά να τους διασύρω, ναι, να τους διαπομπεύσω. Εννοείται. Όχι όμως έπαρση και αλαζονία και ποιοι είναι αυτοί και σιγά μωρή και είναι χάλια φέτος και τέτοια. Μα ίσα ίσα, επειδή ένιωσαν ότι πλέον γκρεμίστηκε αυτό που χτίζανε με τόση διαπλοκή όλα τα χρόνια, έρχονται πληγωμένοι στον εγωισμό τους, έρχονται τσαλακωμένοι, έρχονται γκρεμισμένοι από το θρόνο που με το μυαλό τους είχαν φτιάξει. Άρα είναι πιο επικίνδυνοι. Καμία υποτίμηση, καμία έπαρση, το λέω συνέχεια. Ναι, εννοείται, γουστάρουμε όλοι ένα 5-0, ένα fair play μέσα στο παιχνίδι, που δεν υπάρχει fair play δηλαδή, αλλά λέμε τώρα μέσα στο παιχνίδι, να μην τους αφήσει ρούπι. Όχι όμως να πηγαίνουμε με το σκεπτικό, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Σιγά. Τους έχουμε αυτούς με την άγμα απασχολεί, το ακούω πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, θέλω να σας πω. Φυσικά και έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Φυσικά και βλέπω το μάτι όλο να γυαλίζει. Φυσικά και κυκλοφορούν μέσα στην πόλη και ακούνε αυτό που λέμε συνέχεια. Τι λέτε εσείς ότι λέει ο κόσμος? Νικήστε τον φίλο τον Ολυμπιακό, λένε. Μπορείτε να αλλάξετε εσείς όποιες λέξεις θέλετε. Νικήστε το φίλο, τον Ολυμπιακό, το φίλο σωματείο, νικήστε το. Μπορείτε εσείς να αλλάξετε αν θέλετε το ρήμα. Αντί για το νικήστε, μπορείτε να πείτε κατατροπώστε. Άλλο ένα ωραίο ρήμα, το οποίο τι να πεθάνει στη δεκαετία μας. Κατατροπώστε. Διασύρτε.
γαργαλίστε τον. Τον φίλο τον Ολυμπιακό, τον αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ό,τι έρχεται στον καθένα και δυσύλλαβες δεχόμαστε. Τον έτσι τον Ολυμπιακό. Ο καθένας, ό,τι του έρχεται ρε παιδί μου. Αλλά λέω τώρα, αν κάναμε μια μίνι δημοσκόπηση, έξω τι πιστεύετε ότι λένε. Εγώ θα πω ένα πράγμα πάλι στους παίχτες που ακούνε οι ίδιοι ή ακούνε οι δικοί τους άνθρωποι. 8 βήματα μέχρι την Αθανασία. 8 βήματα. Σηκώστε τα δυο σας χέρια, δείτε τις παλάμες σας, βγάλτε δυο δάχτυλα. Είναι 8, τα βλέπετε. Είναι 8 βήματα πριν να γραφτείτε εσαΐ για πάντα στο χρυσό βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ρωτήστε, το ξαναλέω, αυτούς που πήραν το πρωτάθλημα το 76 και κυκλοφορούν εδώ. Ρωτήστε. Πιάστε τον Ριζανίδη, τον Αποστολίδη, τον Κούδα. Ρωτήστε τους να δείτε. Που πέρασαν από τότε, πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 76. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 40. Πόσα χρόνια. Από το 76. 40 πόσα. 44, 45 χρόνια. 42, 42. Ωραία στα μαθηματικά, είμαστε πολύ καλοί. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Βέβαια, 8 έχουμε, έτσι. 42. Ρωτήστε την ομάδα που το πήρε το 85, να δείτε τι ρωτάνε. Μου το έλεγε κάποια στιγμή ο Πάπριτσα. 1985, έχουμε 2018. Το σταματάκι του λέει, ρε ράντε, τι έγινε τότε με την κεφαλιά στο ΆΚΑ. Ρε νέτο, πως καρφάλωσες τότε στο κάγκελο με την ΑΕΚ. Και έχουν περάσει 33 χρόνια. Εδώ 33 μήνες είναι και λέμε, πω, από 33 μήνες πίσω, 33 χρόνια. Κάποιοι από εμάς, από εσάς μάλλον, ήταν αγέννητοι. Το 76 πήραμε το πρωτάθλημα, ήμουνα 5 χρονών. Και ήμουνα στη Γερμανία, πού να θυμάμαι. Λέω τώρα ο καθένας, βγαίνει προχθές ο Καραδήμος εδώ στο Βασιλόπουλο και λέει το εξής. Λέει, παιδιά, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, λέει, άμα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς, λέει, όταν πήραμε το κύπελο, λέει, το 2001, δεν πληρώσαμε και το 3, ναι. Ο Καραδήμος ήταν και στα 2, και στα 2 βέβαια. Όταν πήραμε το κύπελο, λέει, δεν πληρώσαμε πουθενά για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, λέει, στις καφετέριες, στο χασάπι, στο μανάβι, έλα αγοράκι μου, έλα παλικάρι μου. Τι, όσο παρα... Λεφτά. Δεν πληρώσαμε, λέει, μικρή θεοί. Γράφεστε με ανεξίτηλα γράμματα. Κερδίζετε την Αθανασία, την αιωνιότητα. Έφυγε ο Παρίδης. Ξέχασε ποτέ κανένας τον Παρίδη που έφυγε? Υπάρχει περίπτωση όταν φεύγουν αυτοί της γενιάς που το όνομά τους μπαίνει δίπλα στο πρωταθλητής Ελλάδος Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Ξέρετε τι ευκαιρία δημιουργήσατε μόνοι σας. Δεν αντιλέγω. Αλλά προσέξτε. 8 βήματα και 8 βήματα απέναντι σε όλους. Είδατε. Πρώτα η συμμαχία Ολυμπιακός Παραθηναϊκός. Τα κίνη. Δεν τα λέω εγώ. Άντε, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Γιατί με θολώνει η αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Οκ. Ίδιοι βάζελοι οπαδοί. Βρίζουν τον Αλαφούζο. Πήγες εκεί που έφτυνες τόσα χρόνια. Συμμάχισες με τον εχθρό. Και έγινε σένα με τον Μαρινάκι. Τώρα είναι άλλο. Αφού ο Βάζελος βγήκε απ' έξω και δίνει μάχη την κατηγορία. Όταν βγαίνει ο Κυρσάβας και λέει, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν θα γαμπίπι εγώ, αλλά δεν θα γαμπίπι. Ούτε εσύ. Δεν τον ενδιαφέρει που αυτό θα μείνει το πουλί στο χέρι. Σου λέει εσύ να μην γαμπίπισει. Απίστευτο. Και το βγαίνουν και το λένε και κανονικά, φορά παρτίδα. Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, λέει Ολυμπιακός ότι αδικείται και βγαίνει ο Μαρινάκης και τα βάζει με τον ΠΑΟΚ και με τον Σαββίδη. Αυτό είναι ο καημός του. Θα είναι το πιο κρυστάλλινο, το πιο κακαλάτο, το πιο παλικαρίσιο, το πιο αντρίκιο, το πιο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα όλων των εποχών. Αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και γυαλίζει το μάτι του Πασχαλάκη, του Μάτος, του Βαρέλα, του Βιερίνια. Το μάτι όλων των παιδιών γυαλίζει. Του Πρίγιοβιτς, ο καθένας με τον τρόπο του. Και ο Μακ που μπήκε προχθές. Φορμαρίζεται στην κατάλληλη στιγμή. Κάτι τους χρωστάς. Αυτοί σε ταλαιπώρησαν τόσο πολύ. Κάτι τους χρωστάς. Πρέπει λοιπόν να δώσετε όλοι σας την ψυχή την Κυριακή. Και εμείς απ' έξω, ο καθένας από το ρόλο του. Και εμείς που έχουμε μικρόφωνα. Ένα πράγμα σας λέω συνέχεια. Ιδιαίτερη προσοχή. Μας περιμένουν στη γωνία.
Δεν πρέπει να βρεθεί ούτε ένας βλάκας, γιατί θα είναι προδότης και βλάκας μαζί, να σηκώσει το χέρι του να ρίξει οτιδήποτε. Αυτοί, εφόσον αγωνιστικά δεν μπορούν, θα κοιτάξουν με άλλους τρόπους να παίξουν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δείτε τα μέσα, τι λύσα βγάζουν για τον ΠΑΟΚ. Δείτε πώς απαξιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια, πώς προσπαθούν να την κυλιδώσουν. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα. Αφού λοιπόν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό την Κυριακή, Κυριακή βράδυ, εγώ θα σήκωνα το τηλέφωνο, τουουουτ, αν ήμουν αυτός που θα ακούσετε, τουουουτ, yes, τρεσνιάστα κακαμπουβούσνιαστα αμρουάρδα, α, γεια σου πρόεδρε, παιδί μου τι κάνεις, καλά πρόεδρε. Πούσνια τράκα σνιάτστα, θα τα πω. Αύριο το πρωί 50.000 σε λογαριασμό σου. Α, πρόεδρε! Γιατί πρόεδρε! Μου άρεσε πώς ερμήνευσες το DBDBDI βρε με λαχρινάκι στο διαδίκτυο. Γι' αυτό πρόεδρε! Γι' αυτό! Έτσι! Γούσταρα ρε παιδί μου, μου αρέσει το κομμάτι! Το βάζεις στο τσαρό το πρωί και μου αρέσει! Βρε με λαχρινάκι, DBDBDI! Με πότισες φαρμάκι, Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Γεράσιμος Χριστοδουλόπουλος 1987. Και μου άρεσε το κομμάτι και είπα να σε επιβραβεύσω, γιατί μου άρεσε που έκανες την... Αύριο το πρωί, αγόρι μου γλυκό, θα υπάρχουν έτσι, θα υπάρχει ένα πενιντάρι, έτσι ρε παιδί μου, έτσι για την καλή μου τη διάθεση. Λέω εγώ τώρα, με το αρνού την τσέπη κάνεις τον γαλατόμο. Λέω μια ιδέα ρε παιδί μου εγώ τώρα, μέσα στη μούρλα μου. Τροσνιάτστα κακαποβούσνιάτστα αύριο, 50. Και επίσης, αγόρι μου γλυκό, αύριο με την ΑΕΚ θα μου δείξεις πόσο πολύ θέλεις να γυρίσεις τον ΠΑΟΚ. Πόσο πολύ. Πρόεδρε, να παίξω τώρα, Το ίδιο τηλεφωνάκι μπορεί να γίνει... Εγώ λέω τον Νουάρντ επειδή πέρασε και την περιπέτεια χθες. Ένα σοκ θα το πέρασε. Θέλω να δω και πόσο θα σε πείσμωσε αυτό που έγινε χθες, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έγινε τυχαία. Φίλε Άμρ, με τον τρελόπας θα τα βάλεις ρε. Θα σας κάνει κουδούνια τη Δευτέρα. Κουδούνια θα σας κάνει. Το τηλεφωνάκι αυτό λοιπόν. President, can you tell me again what? Tomorrow, δρασνιέφτα κακάπαντα, 50. Στο λογαριασμό έτσι, θα σου βάλω ρε παιδί μου έτσι, μέσα έτσι. Επειδή γούσταρα το DBDBDI και δείξε μου πόσο πολύ θέλεις να γυρίσεις. Αύριο θα βλέπουμε όλοι εσένα, θα δούμε το match και θέλουμε να δούμε πόσο πολύ θέλεις να γυρίσεις. Θα μας δείξεις, θα βλέπουμε όλοι. Ο προπονητής σου, εγώ, ο κόσμος όλος, εκατομμύρια τηλεθεατές θα σε βλέπουν, όλα τα παοξάκια. Θα μας δείξεις πόσο πολύ θέλεις να γυρίσεις. Πιστεύω ο Άρντ θα βάλει το σορτσάκι και τις τάπες εκείνη τη στιγμή. Έτοιμος, αρχίζει να τον ακονίζει. Επειδή υπάρχει και μια ενεργητικότητα. Λέω εγώ τώρα. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στον Ουάρντα, περαστικά. Η πληγή δεν είναι μόνο σωματική, μπορεί να είναι και ψυχολογική. Θεωρώ ότι δεν θα πετύχουν το σκοπό τους αυτοί που με μαύρες κουκούλες πήγαν να τον εκφοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν. Και θα κάνει αυτό που πρέπει. Σε πρώτη φάση εμείς, το νου μας την Κυριακή. Ούτε ένας πυρσός. Να πω ότι ούτε ο πυρσός Γρεβενών δεν πρέπει να περάσει έξω από το γήπεδο. Κανένας, τίποτα. Ό,τι έχει πυρσό. Όχι πυρσό, όχι κροτίδα, όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές. Που έλεγε ο Πελαργός. Πελεκάνος, τι ήταν αυτό το πουλί. Τι ήτανε, γλάρος ρε. Δεν ξέρω παιδί μου τώρα, αυτός που το έλεγε τώρα ο τύπος. Εκείνος. Ε. Τι ήτανε. Γλαρόσκουπα. Λοιπόν. Υπενθυμώ. 11 δώρα δίνουμε από χθες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης, το αφεντικό τρελάθηκε. Καταπληκτικά πράγματα. 51 χρόνια προσφοράς. Κληρώνουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες αμέσως τώρα, μετά το μικρό διάλειμμα. Τα πετσοκόβουμε όσο μπορούμε τα διαλύματα και μας κράζουν αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους. Εντάξει, τι να κάνουμε όμως, δεν μπορούμε να περιμένετε και πολλή ώρα. Θα δώσουμε τις γραμμές 23 10 287 888 2 εναπομείναντα τελευταία μαγικά χαρτάκια. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τα παιδιά που περιμένουν μέσω Sleepy Bank που διανυκτέρευσαν για να είναι εκεί έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι φιλελατρεία, ατέρμονη. Αγάπη χωρίς όρια.
Δεν έχετε ξενυχτήσει για καμιά καψούρα. Δεν θέλω να το αντιμετωπίζετε κάποιοι με ειρωνία. Δεν έχετε ξενυχτήσει. Νύχτα δεν πίνατε και καπνίζατε σε κανένα μπαλκόνι για καμιά γκόμενα. Δεν κάνατε βόλτες κάτω από το σπίτι να δείτε τι ώρα θα γυρίσει. Ε! Δεν βγαίνατε με τη μέτρια φίλη της για να ζηλέψει. Ε! Δεν κάνατε θυσίες, χιλιόμετρα δεν έχετε κάνει για καμία καψούρα, χιλιόμετρα. Δεν φύγατε με το αυτοκίνητο να πάτε στην Αθήνα για να γυρίσετε αυτή ημερών. Λέω τώρα σε καμιά Αθήνα, μπορεί και εξωτερικό. Για αυτή την καψούρα δηλαδή δεν αξίζει να κάνει μια θυσία ο άλλος και να πάει να σταθεί απ' έξω. Ε! Πώς δένεσαι εξάλλου με αυτό που αγαπάς. Με τις θυσίες δένεσαι, όχι με τις χαρές. Με τις λύπες πολλές φορές. Αυτές είναι που σε δένουν με την καψούρα σου. Αυτές είναι που σε φέρνουν πιο κοντά. Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Και δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά, δεν μιλάω μόνο για το τρίποντο. Μιλάω για την νίκη του κόσμου που είναι πλέον ψηλιασμένος, που είναι υποψιασμένος, δεν θα αφήσει κανέναν τους από κάτω να χαλάσει τη δική μας ιστορία. Δεν θα αφήσει και κανέναν μπερδεμένο από εδώ που δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του ή δεν μπορεί να είναι νυφάλιος ή σκεπτόμενος την ώρα του αγώνα. Όξο, όπως είσαι κατευθείαν. Κατευθείαν! Πρέπει και με την ΑΕΚ να παίξουμε με γεμάτο το ναό. Απλά πραγματάκια. Ξεκάθαρα, ένα και ένα κάνουν δύο. Για το χωρισμό της Τζένιφερ που είναι πάλι το Τζενιφεράκι μας που είναι πάλι ελεύθερο, θα συζητήσουμε σε λίγο. Θέλω να γυρίσουμε να ανοίξουμε και γραμμούλες, να μιλήσουμε γενικότερα. Σουξουμούξου, το Νατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Ξαναλέω, δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έναν άρτο παρασκευαστή Kenwood αξίας 150 ευρώ. Εδώ από την εκπομπή μας, 10 παρακάτι. Και στο μαγαζί στην ηλεκτρονέτ που αποκτήσει τις κολλήδες, κουζινομηχανή Kenwood 150 ευρώ. Μπαίνετε, συμπληρώνετε ένα κουπόνι και το βράδυ κληρώνετε. Την άλλη μέρα, εγώ λέω τον τυχερό. Επιστρέφουμε! Τι παίζει στο συγκρότημα, τσικιτσιέρα. Πέσω. Εδώ είμαστε! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε που μου κοβλάσταρα, ζου μου σου λέμε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, 107,4. Εδώ είμαστε, τσάτς, στο μικρόφωνο, η αφιτομουτσουνάρα μου, με τον Τιτάνιο, τον πραγματικό ογκόλιθο της κονσόλας, το φόβητρο, φίλε, τι ωραίες λέξεις είχε παλιά στην μπάλα, δεκαετία 80. Έρχεται, λέει, το φόβητρο της άμυνας. Ξεκινούσε βέβαια από την Αφρική ή από την Αμερική, ξέρω εγώ, από την Ευρώπη, ο παίχτης 1,90. Κάπου εκεί πάνω από τον Ατλαντικό 1,80. Με το που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία 1,78 και μόλις έβγαινε από τις σκάλες του αεροπλάνου εκεί που πηγαίναμε στην υποδοχή, ρε εσύ, αυτός πρέπει να είναι πάνω από 1,70. Τάκ, βλέπουμε ότι φορούσε και λίγο τακούνι. 1,65. Εντάξει, είναι αυτές, ρε παιδί μου, οι αλλαγές. Στο. Τι πράγμα. Ναι. Κάθε χρόνο στο μπάσκετ. Έρχεται θηριώδης Αμερικανός από το NBA. Θηριώδης. Αυτό με το δύο. Τέλος πάντων, μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Έρχομαι τώρα στις 5 γραμμές περιμένουν. Μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Το φόβητρο στην άμυνα, λέει. Το φόβητρο. Ου! Κάνει έτσι και φοβούνται. Πέρα από την πλάκα, δεν είναι φόβητρο, φίλο Βαρέλα. Φερνάντο Βαρέλα, αγόρι μου, πώς μας συγκίνησες εκεί που πήρες εγκαλίτσα το παιδί σου, δηλαδή και κλαίγατε. Τι να σου πω. Μας τύψεις πολύ ευαίσθητη, γορδί, φίλε. Πολύ ευαίσθητη. Φάτε τους την Κυριακή. Με σεβασμό στον αντίπαλο πριν το match, καμία υποτίμηση μέσα, λιώστε τους μπορείτε, λιώστε τους. Είπαμε, δύο εισιτήρια δίνουμε, τελευταία, πάω Ολυμπιακός, δύο τελευταία πραγματικά των τελευταίων, κλείνουμε την πόρτα σήμερα, δεν έχει άλλα, δύο εισιτήρια πάω Ολυμπιακός, θα κληρώσουμε μέσα από τα τηλέφωνά σας, δεν έχει μήνυμα, μόνο μέσα από τα τηλέφωνα. Και έναν αρτοπαρασκευαστή Kenwood, αξίας 150 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας, ναι. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, Κώστα. Να σου πω ένα μυστικό. Για λέγε. Κατοίκη Δομοκό. Άσχετα αυτή η διαφήμιση. Τι είναι το κατοίκη, είναι κάτι που είναι κοντά στο καθήκη, αλλά τρώγεται. Τρώγεται. Τα άλλα που πήγα να την πέσω στον Ουάρντα, δεν τρώγονται με τίποτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό. Φαντάζεσαι να έπεσε. Αν μην ήταν ο δικός μας ποδοσφαιριστής και μετά από 2-3 μέρες να έπαιζε ο Ατρόμητος με εμάς. Καλά. Τι άστε, θα λέγανε. Πρώτο θέμα σήμερα. Πρώτο θέμα. Δεν παίζουν τέρα οι άνθρωποι. Άστο, αδερφέ. Μη, δηλαδή, άνθρωποι... Γιώργο μου, τι να πεις. Δεν είπα, τελειώνει η λέξη. Όχι, δηλαδή κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα.
Ούτε στην Ουγκάντα κάτω στην Αφρική δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Τελείωσε. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι καμία προστασία. Τον βάζεις μέσα, τον κλείνεις ένα κελί και δεν τον ξαναβγάζεις ποτέ. Να μην δει το φως της ημέρας. Όχι γιατί ήταν δικό μας παιδί. Οποιοδήποτε και να το έκανε αυτό. Φτάνει πια. Φτάνει. Mm. Και να πάμε τώρα για τα παιχνίδια της Κυριακής. Προς τον κόσμο. Προς τον φύλαθλο κόσμο μας που θα πάει. Παιδιά, προσέξτε. Όπως είπες και εσύ. Ούτε από τσίγαρο, ούτε σπιρτόκουτο, ούτε φτύσιμο. Mm. Μας έχουνε στην μπούγα του κανονιού. Όλοι, όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι εναντίον μας. Όλοι. Όλα τα... Εδώ χθες το κανάλι το δικό μας, το κανάλι του Ιατρία. Ναι. Ξέρεις τι είπε για την ποινή του Ολυμπιακού, εξεντοντική και τα λοιπά. Εξοδοτική, δεν τρέπεσε ρε. Το δικό μας, όχι δικό μας, η Ιατρία, τα δικά μας τα παιδιά. Είναι αυτή που κάλυψε το συλλαλητήριο. 0-1. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πεις. Εδώ τώρα δίθεν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι που έκαναν καριέρες τεράστιες. Βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, πέσαν οι μασκούλες, δεν μπορούν να κρυφτούν. Και βλέπεις και λαϊδάνε όλοι να στηρίξουν το οικοδόμημα. Θα είναι Ολυμπιακός, θα είναι ΑΕΚ, θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν τους ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ να μην πάρει το πρωτάθλημα, όλοι είναι εναντίον μας. Δεν βλέπω ανεμόμενους, δεν είναι εδώ κυβωτιστής. Από κάτω τους δικαιολογώ. Από κάτω τους δικαιολογώ. Μέχρι μια στιγμή. Εδώ τα δύο τρία κανάλια τα οποία εκπέμπουν. Τέτοιο μίσος. Όσο για τον φίλο μας τον ΜΑΚ, παίξε για την ομάδα. Μην κοιτάξεις να παίξεις ατομικά την Κυριακή. Σωστό, πολύ σωστό. Όπως μοίρασες με τη Λαμία, έτσι μπράβο. Πρέπει να έγιναν κουβεντούλες. Δεν παίζεις τέννις. Πρέπει να τους τα πούν όλα αυτά, γιατί πολύ φοβάμαι το πάρει ατομικά και γίνει η καταστροφή. Έγινε όλη Γιώργο μου. Έγινε, 4-16. Σε φιλό. Έγινε, πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Η εκπομπή όπως είναι, επανάληψη, μαγνητοφωνημένη, ηχογραφημένη, πείτε όπως θέλετε, στο zoomusu.gr, το site μας. Θα δώσουμε και 3 δώρα από την Electronet μέσα από το, και για το site και μέσα από την ομάδα στο Facebook. Ξεπεράσαμε τα 10.000 άτομα. Καλημέρα! Ναι! Ζουμουσού με τον Κωστή. Καλώς το παιδί! Δεν αλλάζουμε εκπομπή. Για όλους τους ακροατές. Έτσι, αγόρι. Και όσους τηλεφωνούν, μην ανησυχείτε σήμερα εκπομπή. Θα ρολάρει κανονικά. Τι το δεις πρώτη φορά. Λοιπόν, η Μαριλής που είναι λίγο χρόνια εδώ στο Λίμπρο μου είπε. Ακούστε λίγο. Γκρεμίσαμε το αυτό. Σήμερα γίναν δύο σημαντικά βήματα. Πήρε ο Γιώργος και μετά ο Μένιος. Τέλος. Θα πάνε όλα καλά φίλε. Μπορεί να παίρνει και ο θείος του Βέγκου. Όλοι οι άλλοι κάντε λίγο πίσω. Εδώ είμαστε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Όλη λοιπόν, παρέα. Όλη παρέα. Εκεί που ήταν απόλαυση ήταν ο Καραγιάν στο τέλος. Βγήκε ο Καραγιάννης, επειδή δεν ήταν ο Σωτήρης εδώ, βγήκε. Δεν μας άκουγε μέσα στο ραδιόφωνο γιατί είχε κρασάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Ρε φίλε, είναι απόλαυση. Μας άκουγε από το ραδιόφωνο και όχι από το τηλέφωνό του. Δεν υπάρχει. Κάναμε για αυτήν την επικοινωνία. Το επόμενο είναι να μας ακούτε μέσα από το κλιματιστικό και να μας βλέπετε μέσα από τον μπρελόκ σας, από το κινητό, ξέρω εγώ. Να το. Εντάξει. Λοιπόν, δόξα το Θεό. Το λέμε για χαβαλά και όχι με έπαρση, έτσι το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει έπαρση. Λοιπόν, όσον αφορά, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος, δεν παίζονται αυτοί στην τηλεόραση. Ένα άλλο σχόλιο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, λέει, από τη Λαμία με 2-0. Εύκολη επιτυχία της ΑΕΚ με νίκη 4-0 επί της Ξάνης. Α, ναι. Τα δύο ψαϊτάκια λοιπόν, θα πει κανένας τίποτα. Θα μάζονται, ρε φίλε. Το ότι οι παίκτες της Ξάνθης μαρκάρανε, το μαρκάρανε τον παίκτη και ήταν στα διόδια των Μαλγάρων οι παίκτες της Ξάνθης. Που μαρκάραν το Βράνιες, το είπε κανένας. Το Ζίβκοβιτς το ξεκόλιασαν στο μάτσο μεταξύ μας. Τον περάσαν πριον ο Κορδέλα. Προχθές που τα έτρωγε σαν ζεστά ψωμάκια ήταν ωραία ο Ζίβκοβιτς. Σήμερα θα πάω 2 εβδομάδες πίσω ρε φίλε. Βλέπουμε την ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Εκείνος ο παλίκαρος το 1.95 το τεσάρι του Αστέρα Τρίπολης. Πού έπαιζε εκείνη την ημέρα το θυμάται κανένας. Και είχαν και γελάκια με τον προπονητή του. Του λέγε, ρε εσύ, θύμισε μου λίγο ρε Κωστή μου πώς το λένε τον Λεβέντι αυτόν. Πού να θυμάμαι. Το ψηλό της, το κοτσιδάτο της, το αστέρα. Α, ο... Λοιπόν, τον οποίο έβαλα αμυντικό χαφ. Χατζηζήσεις. Όχι ρε, ο ξένος ρε, ο παιχταράσος. Μια δεκαετία του έφυγε εκεί πέρα. Ο... Ακολλήσαμε τώρα... Αυτός που ήταν και στη Λάρισα, ξέρω ποιο λες τώρα. Εν πάση περιπτώσει,
ήταν αστειότητα αυτό που συνέβαινε. Του κάνει παρατήρηση ο προπονητής και αμέσως γελάει και του λέει, έλα, κάνει ό,τι μπορείς να κάνει. Τι ήταν αυτή η κοροϊδία, ρε. Το center back κεντρικό χαφ. Μην τρελάθουμε, αλλά ξέρετε, δεν ασχολούμαστε πολύ με τις ηλιθιότητες σας, δημοσιογράφοι της πλάκας. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτά νορμάλ. Και κάθονται τώρα και μιλάει, φυσικά έχει παπαγαλάκια εδώ πέρα. Στήμενο ήταν το παιχνίδι, στήμενο ήταν. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στήμενο. Αλλά γιατί τον έβαλε σε εκείνη την ημέρα αυτόν τον παίχτη μέσα στην ΑΕΚ να γυρνάει εκεί κάπου στο κέντρο. Και ήταν πηγή κινδύνου. Βάλε, ας βάλει όποιος θέλει τις φάσεις του. Δηλαδή 10 φορές ήρθε το παιδί σε επαφή με την μπάλα, τα 8 ήταν λάθη. Πώς το λες? Και όλοι το αντιμετώπιζαν με χαμογελάκι. Ναι, χαμογελάκι. Δεν είναι η πολύ δική μου. Το Ζήφκοβιτς εδώ, στο μεταξύ μας παιχνίδι, τον έφαγαν. Εδώ, στο μεταξύ μας παιχνίδι, τον έφαγαν. Τον Ιγκλέσιας, να, σωστά. Τον Ιγκλέσιας, ρε, σταμάσε το τραγαλάκι μου να μου. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν... Χάφι είναι, αμυντικό χάφι είναι ο Ιγκλέσιας. Για μας, που κατοικούμε όχι στην Ιερουσαλήμ, αλλά στην Ελλάδα, δεν είναι πρωτόγνωρα, ούτε είναι και τελευταία. Εντάξει, η μαγιά όμως του ΠΑΟΚ, με αρχηγό το Σαββίδη πλέον, γιατί αυτός είναι ο πρωτεργάτης. Αυτή ήταν. Να ξυλώσει τον καταστροφέα του ποδοσφαίρου. Την έψιλον όμικρον. Να τον ξυλώσει και να έχουμε ένα επίησης όρης πρωτάθλημα για τρεις ομάδες και αυτό το ξεφτυλισμένο, την ξεφτυλισμένη την ομάδα μέσα. Φιλιά αυτή πολλά! Αυτή η μαγιά η δικιά μας. Γεια σου Μένιο! Και Κωστή μου, Κωστή σε παρακαλώ μην με εκνευρίζεις τόσο πολύ. Α, τι σε εκνευρίζω. Εκνευρίζονται οι πέντε που περιμένουν, να ξέρεις. Εκπομπή κάνεις. Μισό λεπτό λίγο. Μιλάς περισσότερο από όλους. Μην με εκνευρίζεις εσύ. Το είχα πει για τη θύρα 4. Ότι η θύρα 4 έχουν τα σφρένας ΣΟΑΣ. Όταν δήλωσαν να πάμε ερχόμαστε Λαμία, ήταν πέρα για πέρα πλακατζίδικο. Δεν θα πήγαιναν αυτά τα παλικάρια. Εγώ είμαι που κατηγορώ πολλούς από αυτούς γιατί τρελαίνονται ώρες ώρες. Αλλά εκείνη την ημέρα και αυτήν την περίοδο έκαναν αυτό που έπρεπε για την αγάπη της ομάδας. Από αυτούς. Αυτό. Στο βουνό. Να προσέξουμε μην παρισφρήσουν ξένα αλήθεια στοιχεία. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μέθε επόμενο. 23-10-287-888. 2 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 2 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και έναν υπέροχο αρτοπαρασκευαστή Kenwood από την Electronet. Παπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, καλημέρα. Μίτσος Ποπάη. Γεια σου, ρε Ποπάη. Αγοράκι μου. Τι γίνεται. Καιρό έχω. Τόσα χρόνια με σ' ακούω, δεν θυμάμαι να σε έχω πάρει τόσο νωρίς. Συνήθως μέση προς το τέλος, έπαιρνα κάπου εκεί. Εντάξει, φίλε, είναι διαφορετική αυτή η χρονιά γενικότερα. Κάποια στιγμή πίστεψα ότι θα βγω και πρώτος και λέω εντάξει, θα μας πέσουμε και τα φτιάνουμε. Αγόρι μου. Για πες. Λέει, καλά. Ζουμού σου, αδερφέ. Τώρα το πρωί εσύ δεν έχω ρεπό σήμερα και σ' άκουσα επειδή έχω το ηλεκτρονικό το μαραφέτη. Μαραφέτη, η λέξη μαραφέτη που ταιριάζει σε όλα, φίλε. Εγώ τη χρησιμοποιώ πολύ το μαραφέτη. Και σ' άκουσα, έχω και ξυπνητήρια, έχει και ράδιο. Τι έγινε με τον Ουάρντα? Με τον Ουάρντα, ρε φίλε. Χθες το βράδυ, το ξαναλέω για αυτούς που ξύπνησαν αργότερα ή μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Χθες το βράδυ είδε μάτς Champions League με φίλους του σε ένα καφέ, λένε οι πληροφορίες, στην Κεσαριανή. Βγαίνοντας να πάρει το αυτοκίνητό του, κινήθηκαν προς το μέρος του και τον απείλησαν. Ο ένας κρατούσε πιστόλι και ο άλλος μαχαίρι, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, δύο τύποι. Πρόλαβε και αμέσως έτρεξε και τους διέφυγε. Μπήκε σε ένα μαγαζί. Ο σκοπός, είπε η αστυνομία, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ληστεία, αλλά να τον τρομοκρατήσουν, να τον... πιθανόν να θέλαν και να τον πληγώσουν, έτσι, να τον τραυματίσουν. Έχουν ξεβρακωθεί όλοι, έτσι. Μιλάμε για... ούτε τα προσχήματα αυτό που λες. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να πούμε ότι τον έβαλε η τάδε ομάδα ή η τάδε, αλλά είναι σε μια αλυσίδα γεγονότων, δημοσιογράφοι δέρνονται και πλακώνονται από κουκουλοφόρους. Αυτοκίνητα καίγονται. Δηλαδή, εγκληματίες, όπως βλέπετε, είναι εγκληματίες, έτσι. Κωστή, να σου πω κάτι. Επειδή δεν μ' αρέσει να λέω πράγματα τα οποία άκουσα, μου είπανε άλλοι ότι τους είπε κάποιος που περνούσε από εκεί. Φυσικά. Γι' αυτό και δεν λέμε, έτσι. Απλά είναι γελίος ο λόγος που άκουσα το πρωί κάπου. Λέει, εντάξει, λέει, αυτός έχει με γυναίκες, λέει, παρεδώσε καμία. Ναι, καμία που τη στέταξε γάμο και δεν την ήθελε και έστειλε τους άλλους με τα μαχαίρια. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Θα σου πω εγώ κάτι που το έζησα χθες σε κατάστημα για εισιτήρια που πήγα να βρω και δεν βρήκα. Ο μπροστινός μου είχε βγάλει ένα τέτοιο με 4 ονόματα και όταν έφυγε μίλησα με ένα άλλο άτομο που ήταν από εκεί από την περιοχή και τον ήξερε, λέει αυτός φίλε είναι συμμαθητής μου και είναι γάβρος.
Το λέω σοβαρά, μιλάς. Μου λέει ναι. Λέει τώρα, ή τον στείλαν φίλοι του Παοξίδες επειδή δουλεύανε να βγάλει εισιτήρια για αυτούς. Ναι. Ή πήγανε όλοι, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Απόλυτη. Μεγάλη προσοχή. Σας το λέω, μίλησα με τον άνθρωπο, μου είπε, τον ξέρω χρόνια. Δεν έχεις κανένα λόγο να πεις ψέματα. Ναι, δεν γουστάρω να λέω άτομο, ας πούμε, είπε που τον είδαν ότι κάποιοι άλλοι τους ενημέρωσαν και... Σε ξέρω χρόνια. Έγινε μπροστά μου, τον είδα. Καθόταν πόση ώρα πρώτος-πρώτος για να βγάλει εισιτήρια. Απόλυτη εγρήγορση στο διπλανό μας. Τι είναι, είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε. Είναι μια ξένη μουτσούνα. Καταρχήν άνθρωπος που δεν είναι πάω και είναι ανάμεσα σε δικούς μας, φαίνεται ότι είναι σε μια αμηχανία, ότι είναι σε μια νευρικότητα. Θα μπορεί να τον καταλάβετε και από το κασκόλ το οποίο είναι ολοκένουργιο και δεν έχει ξαναφορέσει ποτέ και το νιώθει ξένο σώμα επάνω του, μέχρι το πώς συμπεριφέρεται. Αν λοιπόν κάνει την παραμικρή κίνηση να ανοίξει τον μπουφάν, να βγάλει κάτι, να σηκώσει χέρι, όπως είστε, πέφτεται επάνω του ή δίπλα. Όπως είστε. Κανονικά φίλε. Φάπα, έτσι. Σβέρκο, τσουβάλιασμα έξω. Αυτός πάει να καταστρέψει αυτό το οποίο περιμένουμε 33 χρόνια. Κωστή, λοιπόν, να σε αφήσω, να σου δώσω για τα εισιτήρια. Δώσε μου, βέβαια. Λοιπόν, Μίτσος. Ναι. Και τηλέφωνο τα τελευταία τρία. Ναι. 816. 816. Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Έγινε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Δύο εισιτήρια πάω Ολυμπιακός, θα δώσουμε 10 παρα 5 και ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκί Τζικολέδης, ένα αναρτοπαρασκευαστή Kenwood. Αξίας 150 ευρώ. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Ελπίζω να το έχουμε το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα μέχρι τέλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ακούγομαι τώρα. Μια χαρά. Τέλεια. Καμπανίσιος. Έλα. Άλλη φορά τη λέξη αφού δεν θα τη βάζεις. Τέλος. Θα κερδίσουμε σίγουρα. Στο τέλος. Αυτό πάρτε το χαμπάρι. Δεν είπα αν. Είπα αφού κερδίσουμε. Αφού. Ναι. Αυτό με πείραξε εμένα. Το αφού τέλος. Δεν υπάρχει αφού σε εμάς. Βρε, το αφού είναι χρονικό, δεν είναι υποθετικό. Δεν λέω αν κερδίσουμε. Αφού κερδίσουμε, δηλαδή αφότου θα έχουμε κερδίσει, αυτό είπα. Άκουσε. Όταν. Το αφού είναι χρονικό, δηλαδή μετά που θα έχουμε κερδίσει, αυτό σημαίνει το αφού. Δεν είναι υποθετικό, Κωστή, ναι. Δύο παίκτες, αν παίξουν από αυτούς, μη συναχωριέστε καθόλου. Ξέρεις ποιοι είναι. Για πες. Άμυνα. Βρες τους, κουίς βάζω, δεν μην τα λέμε όλα. Για τις παλαδόφασκες είναι αυτό. Λοιπόν, κέντρο και... Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς θέλω να είμαστε αυτοί που πρέπει. Το ποιοι θα παίξουν από αυτούς τώρα και αν θα παίξει... Δεν ποιοι υπάρχει θα παίξει... περίπτωση να μην κερδίσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι να είμαστε μέχρι να μπει το πρώτο γκολ με σηκωμένα τα χέρια και στους ώμους των άλλων. Όσοι... Καταλάβατε τώρα τι λέω. Μπορούμε να τρυπήσουμε τα αυτιά τους. Μπορούμε να τρυπήσουμε τα τύμπανά τους, να γίνει τέτοιος θόρυβος, τέτοια φασαρία, να τους σπάσει το τα τύμπουνα, τα τύμπανα. Γρήγορα. Το πρώτο, πρόσεξε, το πρώτο σου λέω, δεν σου λέω ένα γκολ, μακάρι. Το πρώτο θα μπει πολύ γρήγορα. Μακάρι. Και γρήγορα να μην μπει. Το πρώτο γρήγορα και, τελείωσαν όλα τα άλλα. Και γρήγορα να μην μπει. Σημασία έχει, στήριξη με φωνή, με τρέλα. Ηχητική βία, να την πω και εγώ τη λέξη που δεν μου αρέσει η λέξη βία ούτε υπό αυτή τη μορφή. Αλλά να είναι τέτοιος ο θόρυβος, τέτοια η γιούχα όταν έχουν αυτή την μπάλα, τέτοια η φασαρία όταν έχουμε εμείς την μπάλα. Έτσι, το έτσι. Σύνθημα και σε συνδυασμό με τα χαρτάκια, με το πάθος, με την αρχή, να έτσι, χάσουν κοστί. Από τα σκαλοπάτια όπως θα βγαίνουν στην ανηφόρα. Και αν είχαμε κράτος, εγώ θα διέκοπτα τώρα το πρωτάθλημα. Και τελείωσε, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, αφού θέλετε μάγκες να το παίξετε εκτός γηπέδου, τέλος το πρωτάθλημα. Μάγκες, αυτό θα πει μάγκας. Έχει Νάκη. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μου λέτε αν θέλετε να σας βάζω για το εισιτήριο ή για τον αρτό παρασκευαστή. Καλημέρα. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Γεια σας. Πάμε στον μέθεπο. Α, διάλειμμα πρέπει. Διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, χορηγή πρώτης ώρας. Καφέ μάγαζο. Σας στείνει, σας ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω, όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται, ένα καφέ του σήμερα. Είτε είναι μαγαζί, είτε είναι γωνία που σερβίρει καφέ, οτιδήποτε. Σας, από τα πάντα. Από το κουταλάκι, από τη μηχανή που είναι σαν πιλωτήριο αεροπλάνου, τα πάντα όλα. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr και ενημερωθείτε. Μην ξεχνάτε, όλα στα όρθια, εξαιρετικές γεύσεις και στην Κωνσταντινούπολη 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18, ο κορυφαίος
πεντανόστιμος, ωραιότερος γύρος της πόλης, κοτόπουλα, σούβλα, σκεπαστές, καταπληκτικά πράγματα, χειροποίητα, 837-166. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης δίνει και σήμερα καταπληκτικό δώρο στην εκπομπή, έναν να το παρασκευαστή. Όποιος περάσει από την ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνει σε κλήρωση, γράφει το ονοματάκι του και το κινητό του και το βάζει σε μία γυάλα και το βράδυ κληρώνεται μία κουζινομηχανή Kenwood καταπληκτική. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα σας πω μόλις έρθει και η Μαριλή στη γραμματεία έξω για να παίρνετε τηλέφωνο και να αφήνετε και το όνομά σας για τα δύο μαγικά χαρτάκια που κληρώνουμε σήμερα. Επιστρέφουμε! Η παραπληροφόρηση μου γράφει ο Χρήστος. Τι έγινε? Είπε στην αρχή της εκπομπής, μου είπε ένας συνάδελφος στο γραφείο, ότι ο Ιβάν πήρε τηλέφωνο τον Ουάρδα. Όχι, αδερφέ, εγώ είπα ότι αν ήμουνα θα έπαιρνα τηλέφωνο και θα του έλεγα: σου έχω βάλει ένα χαρτζιλίκι έτσι, κάτι δεκάρικα. Μα γιατί, πρόεδρε? Επειδή γουστάρω που τραγουδάς το DBDBDI, ρε παιδί μου, έτσι. Υπάρχει λόγος? Και θα έλεγα ότι τη Δευτέρα, αυτά Κυριακή βράδυ αφού θα έχουμε νικήσει, ξαναλέω, το αφού είναι χρονική πρόταση. Όχι, δεν λέω αν θα έχουμε νικήσει, είπα αφού, Άκη. Το αφού σημαίνει μετά που θα έχουμε νικήσει. Δεν είναι υποθετική, δεν λέω αν κερδίσουμε, αφού. Λέω λοιπόν, αυτό θα του έλεγα, δείξε μας πόσο θες να γυρίσεις. Εύχομαι να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την περιπέτεια που είχε. Βλέπετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει έξω από το αθλητικό πλαίσιο. Έξω, έχει φύγει το πράγμα, έχει φύγει. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Πέντε γραμμές έρχομαι αμέσως. Εκπληκτικά πράγματα απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750. Η παντσέτα του, το μπιφτέκι του, το σουτζουκάκι του. Οι γεύσεις του δεν υπάρχουν πουθενά. Θα πάθετε σοκ. Σοκ. Γεια σου, Άκη Αγγιζλόγλου. Πάω καφού, λέει. Άλλο αυτό το αφού. Εκεί είναι αιτιολογικό. Εδώ μιλάω για το χρονικό αφού. Εδώ είναι αιτιολογικό. Πάω καφού. Το αφού στο τέλος. Ακούτε μήνυμα, το ρεπερτόριο είναι αυτό που θέλετε, έτσι, απόλυτη ποιότητα. Γεια σου, Άκη, αδερφέ μου. Γεια σου, Άκη, αδερφέ μου. 107 και 7 είναι ο μήνυμα. Υπέροχες μελωδίες, υπέροχες μουσικές, πολύ φροντισμένες. Για, είναι άλλο το ρεπερτόριο, δεν είναι το ρεπερτόριο μας. Και τι σημαίνει, φίλε, δηλαδή, κατάλαβα, δηλαδή, επειδή εμείς είμαστε, να πούμε, σκυλιά, αυτό δεν, τι. Τι, για γύρω το λίγο. Κάτσε λίγο. Εδώ δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Για άνοιξε λίγο. Τώρα έρχομαι στις γραμμές, μισό δευτερόλεπτο. Λουκάς Χαλβάς, είπα. Θα κάνω βρ εδώ. Πόσο ήθος. Λουκάς Χαλβάς, κορυφαίος. Κλαίνε στην Ευρώπη μόλις έρχεται ο Χαλβάς από την Ελλάδα. Χαλβάς Λουκάς, κλαίνε οι Ευρωπαίοι, κλαίνε. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, καλόε, αλόι με μύρτιλο, με blueberry που λένε στα χωριά μας, εκπληκτικά πράγματα για τον οργανισμό σας, για την ευεξία, για το στομάχι. Και βέβαια, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, εμείς οι διαβητικοί έχουμε μία βοήθεια από τη φύση. Αυτό βγαίνει από τη φύση το μύρτιλο, δεν είναι χημικό προϊόν. Κι ούτε λέμε να κόψετε τα χάπια ή το ενέσιμο όσοι κάνουμε ένεση. Δεν σας λέω, με το μύρτιλο θα γίνουν όλα τέλεια. Έτσι, προσέξτε καλά. Δεν είναι, ουα, πήρα αλόι με μύρτιλο και τώρα θα φάω και γύρους και μακαρονάδες και πάστες και σοκολατίνες, να πούμε και μπακλαβάδες και σοκολάτες και γα... παιδί μου, όχι, δεν είναι, παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή. Κληρώνουμε δύο μαγικά χαρτάκια για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δισεύρετα, ακριβοθόρητα, άφαντα, δεν υπάρχουν, φαντομάδες. Τιμή και δόξη στα παλικάρια που ξενύχτησαν, οι φωτογραφίες, καλά λέει Χρύσα Άντσου, όπως είναι λέει η φωτογραφία με τα Sleeping Bank, με τον κόσμο να ξενυχτάει έξω από τα εκδοτήρια και να κοιμούνται γονατιστοί και ξάπλα και όπου βρίσκει ακουμπάει ο καθένας, καρφίτσωμα στα αποδυτήρια. Όπως είναι η φωτογραφία, την πας στα αποδυτήρια και λες, παιδιά, τους βλέπετε? Τι λαχτάρα έχουν, τι πρεμούρα, τι τρέλα, τι πάθος, τους βλέπετε? Άσπρισαν τα μαλλιά τους, μεγάλωσαν, έκαναν παιδιά, έκαναν οικογένειες, είναι 33 χρόνια πίσω, το ξαναέσαν αυτό. Ας τους το δώσουμε πάλι, το αξίζουν και ο άνθρωπος που είναι εκεί για τα χώνη, αλλά και όλο αυτός, όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι? Και αρτοπαρασκευαστή κληρώνουμε Kenwood. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα! Καλώς το παιδί και συγγνώμη που περιμένατε. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ! Ξέρετε από τι ώρα παίρνει, από τις 8.30 είμαι στη γραμμή, 9 η ώρα είμαι στη γραμμή και 9 ξαναπήρα πάλι. Μασκότα, αγόρι μου. Πάρε και Sleeping Bank.
Σε κατάλαβα. Αφού είπαμε, διαβάζω την ήρδα του ματιού, σα τα έχω πει. Άκου τώρα τι γίνεται. Για λοιπόν, πες. Ξεκίνησε να ακουστεί και τώρα την Κυριακή τυχαίνει να είναι το Βαΐον. Και τρώνε γάβρο, ξέρεις. Τον Βαΐον, βεβαίως, δεν είναι. Ναι, εκτάκτος για το, για, ειδικά. Ειδικά, το, ειδικά, ναι, ναι, ναι. Σπάει. Μετά τη γιορτή, Κυριακή, ναι, 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 ναι. Και το Βαΐον και τρώνε γάβρο. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρω, ειδικά αυτή την Κυριακή είναι κινητή εορτή. Ειδικά αυτή την Κυριακή. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Τρώμε γάβρο. Εγώ πιστεύω το 100%. Και ομό, εγώ θυμάμαι σε μια φωτογραφία στα παλιά σπορ του Βορρά, στο εξώφυλλο, έναν τύπο να δαγκώνει έναν ομό γάβρο. Μήπως τον ξέρεις? Αγόρι μου. Προφανώς εγώ. Αγόρι μου, γλυκό, αγόρι μου, εσύ. Ποιος δεν έχει δει αυτή τη φωτογραφία? Αυτός, 1-0. Ποιος δεν την έχει δει, πες μου. Δεν υπάρχει. Άγω να σου πω, σήμερα έχω γενέθλια και σήμερα ακριβώς να... τέτοια μέρα είχε βάλει το αρχείο του γκολ. Ζήσεις Μιτσάκο και χρόνια πολλά, γαβράκια να κερδίσεις γκολάκια πολλά. Το παιχνίδι είναι 3-0, θα ξέρεις, από τώρα σου λέω. Αντεβάζεις και για εισιτήριο 401 τελειώνει. Δημήτρης, για μένα. Στρατιωτικό νοσοκομείο. Μπράβο, το ξέρω, δεν ξεχνιέται να πούμε. Σε παρακαλώ. Θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το έτσι, με το έτσι θέλω να το πάρουμε. Κι άσου να ονειρεύονται. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γεράσε Τούμπα, το παιχνίδι είναι ένα με το γάβρο το οποίο θα το λιώσουμε, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν θα πάρει ανάσα, δεν θα πάρει. Και μετά τους περιμένουν κάτω οι οπαδοί τους να τους υποδεχτούν με λουλούδια. Αγόρι μου, έτσι, έτσι. Κλασική μουσική. Έτσι, λουλούδια. Με χαμόγελο θα σηκωθεί ο Κυρσάβας, χειροκρότημα. Α, γέλιο! Χαβαλέ, ηρωνία! Η ηρωνία τους πουλάει, τους πονάει. Θυμάστε πριν τη φάση με το ΜΑΚ, το θυμάστε, που κάθε φορά που χειροκροτούσαμε, το θυμάστε, που γιουχάραμε όταν έδινε αποφάσεις ο διαιτητής υπέρ της ομάδας μας και χειροκροτούσαμε όταν έδινε υπέρ του Ολυμπιακού, το θυμάστε αυτό το διάστημα ηρωνίας, το ΜΑΤ εκείνο. Ακριβώς. Τέτοιο θέλει. Τρέλα. Τη Δευτέρα ο Άλτερ θα βάλει δύο κολλάκια, να το ξέρεις από τώρα. Αγόρι μου, τον πείσμωσα με αυτό τώρα που έγινε. Όλα καλά, όλα καλά. Έγινε Μιτσάκο. Φιλιά, φιλιά. Bye, bye. Γεια σου αγοράκι μου. Λοιπόν, θέλω να δώσω κουράγιο στη σύζυγο του φίλου μου του Κώστα που πηγαίνουν μαζί στο αυτοκίνητο για τον οδοντογιατρό για εξαγωγή. Θέλω να πω ότι ο οδοντογιατρός είναι μια πονεμένη ιστορία. Όταν λέμε εξαγωγή, δεν είναι να πάρεις τα δόντια σου να τα στείλεις στο εξωτερικό. Πας για να βγάλεις δόντι. Αγαπημένη σύζυγε του φίλου μου του Κωνσταντίνου, Ρούλα, μην έχεις κανένα φόβο. Δεν μασάμε τίποτα, πάω καφού. Κυριολεκτικά δεν θα μασάς μετά την εξαγωγή. Αλλά ένα μορτί είναι ένα δοντάκι τώρα. Ένα δοντάκι, τίποτα δεν είναι, κάτω χαβαλέ. Και άμα νευριάσεις, πάρ' του και το ματσούκι που θα σου βάλει αυτό. Πάρ' του και χώσου το στο αυτί το δοντογιατρού. Πούλα τσαμπουκά. Άντε, μη μασάτε τίποτα. Πάμε παρακάτω, ζούμου σου λέμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, σε σας μιλάμε. Μας το λέει με το βλέμμα ο Κρότης. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Για. Καλημέρα. Μα ακούγομαι. Ακούγεσαι, έχεις ύφος. Έχει σπάσει μια σωλήνα στην Αθηναγόρα 5 και πήρε να τον καταγγείλω στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Αλλά θα αντιπαρέλθω. Λοιπόν. Ναι. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Είμαι. Άργησες. Άργησες. Ναι, ναι. Ο θείος του Βέγκου. Είσαι ο θείος του Βέγκου. Παράπονα από το Μένιο. Θα σκοτωθώ! Βάλτε να σκοτωθώ. Δεν την βάλαμε αυτή τη βδομάδα. Την Ταϊγέτη, πώς τη λένε. Θα σκοτωθώ! Για πες. Έχω παράπονα από το Μένιο. Πήρα και εγώ να πω καλημέρα. Θέλω και εγώ εισιτήρια. Κωστή. Ναι. Κέρδισα πέρυσι ένα εισιτήριο από ραδιοφωνικό διαγωνισμό και πήγα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Με το φάουλ του Πέλκα ήμουν απέναντι. Ναι. Το προηγούμενο μάτς που θυμόμουν ήταν το 4-1 με τον Παναθηναϊκό. Βρίσκαμε το σκορ με ένα φιλαράκι. Πότε ήταν? Μας λες δηλαδή προτάσεις το γουρλίδικο του χαρακτήρα σου. Ένας έμεσος εκβιασμός τρόπον τεινά. Μας λες ότι πρέπει να πάω για να κερδίσουμε. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Κάνεις μια επίκληση στο συνέστημα. Αλλά... Βάλε μου και το διακλήρωση. Έλα για πες. 500. 500. Θύμισε μου μικρό όνομα. Δεν το ξέρεις. Γιώργος. Γιώργος Βέγκος. Λοιπόν, την έχω έτοιμη μάλλον, να ξέρεις. Μια υπενθύμηση, το άκουσα από προχτές, την περασμένη εβδομάδα. Βεβαίως. Για το που να και που. Να την κάνεις. Για από το που και που. Ναι, ναι, για το που και που. Τι. Για να τρεζή είναι. Που και που με θυμάσαι. Που και που. Δεν το βάλαμε τελικά. Δεν ξέρω αν το βάλετε, δεν το άκουσα εγώ. Το είχαμε έτοιμο, φίλε. Που και που για να τρεζή. Where and where.
που θα πάει και στο Eurovision. Το θυμήθηκα. Είναι η κόρη του Πασχάλη, όντως, παιδιά. Μην μένετε να κοιτάξετε. Είναι η κόρη του Πασχάλη Τρεσί, για να τρεσί. Εκπληκτική φωνή το κορίτσι και πολύ όμορφη. Μην μένετε να φρύδι υπόστεγο. Δεν είναι μόνο Πασχάλης, δηλαδή δεν κλείνουν μύτη το φρύδι. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Κωστή, ναι. Σήμερα ο Παπουκίδης Νικολαίδης κληρώνει και μια Άμρ Ουαρντομηχανή. Ουαρντομηχανή. Τι τρελοκομείο. Πώς τον γουστάρω. Πώς τον εγουστάρω. Λέει, ακούω το πρωί την είδηση ξημερώματα. Δέχτηκε επίθεση μαχαίρι, λέει, και πιστόλι. Και λέω, μπορεί να ήταν, λέω, άνθρωποι που δεν γουστάρουν το μελαχρινάκι, το ρεπερτόριο αυτό. Γιατί και αυτό μπορεί να το ακούσουμε. Και είναι της κλασικής μουσικής. Και ελήχθηκε και τους απέφυγε. Είμαι σίγουρος ότι έβγαλε μπάλα από τον πορταγκάζ. Για να τους έβαλε και γκολ εκείνη τώρα, από την προσπίση. Κανονικά. Και τους έδειξε και τη φανέλα. Το ότι βγαίνουν από αυτά τα πλαίσια τα αθλητικά και πάνε σε αυτά τα πράγματα, είναι οφείλεται στο ότι τόσα χρόνια δεν χρειαζόταν να το κάνουν. Φυσικά. Όχι ότι αλλάξαν αυτοί τώρα. Φυσικά. Μα δεν υπήρχε κανένας δυνατός αντίπαλος για να τους χαλάσει όλο αυτό που ήταν τακτοποιημένο, Γιώργο μου. Τώρα εδώ έρχεται ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι έτσι ήταν. Ναι, δεν είναι το ρήμα αυτό. Όχι. Όπως το είπες, δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόταν. Μα, για, ποιο λόγο, για ποιο λόγο να βάλεις μαγιό και βατραχοπέδιλα όταν δεν έχεις φτάσει, φίλε, στην ακροθαλασσιά? Θα τα βάλεις όταν χρειαστεί, όταν θα είσαι εκεί. Θα επιστρατεύσεις, λοιπόν. Έτσι. Έχει μια ταινία με έναν βατραχοπέδιλα και μαγιό της θάλασσας, αλλά τέλος πάντων. Φιλιά! Γεια σου, Γιωργάρα! Λατρεύουμε. Βάλε λίγο, θα σκοτωθώ. Βάλε λίγο. Σε λίγο, γιατί δεν θέλει ο Ιάπωνας. Να έρθουμε να το χτυπήσουμε το κλασικό χτύπημα στο κολομέρι, φίλε, του υπολογιστή. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Πώς είναι, φίλε, είναι 50 αυτή? Έλα! Φίλαθλοι! Όχι, δεν έχει τίποτα, προσέξτε, ούτε πυρσόγρεβενών. Ναι! Γεια σας! Έλα! Ήρθα! Εδώ είμαι εγώ! Το λιγουρεύεστε, ρε! Το λιμπίτε, στέρε, το εισιτήριο! Να λιγουρεύεστε! Το λιγουρεύεστε! Το λυπίζεστε! Βγάζει μία... Βγάζει αυτός, πώς το λένε, ο Γεωργιάδης, το μικρό... Ο Άδωνης! Αυτός, ναι. Εξαιρετική η Μανολίδου, έτσι. Ωραία γυναίκα. Και intellectual, μουμπιμπιπ. Λέω ότι αυτός βγάζει μία τσιρίδα, βγάζει μία όταν ανεβάζει τις... Ναι. Δηλαδή, βγάζει ένα «Τα λυπίζεστε! Τα λιγουρεύεστε! Εδώ τα λεφτά εκπομπή! Αυτά τα πάντα έτσι!» Α, Κωστή, έχω πέντε και δεν ξέρω τι να κάνω και θα πάμε τρεις στο γήπεδο εμείς τελικά. Κάτσε, περίμενε. Έχεις πέντε... Το ένα πάει στο κουμπάρο μου, το δεύτερο όμως που περισσεύει, να πω ότι εγώ με την καλή μου καρδιά, σε όποιον πάρει τηλέφωνο και βέβαια αυτή την καλή μου ενέργεια την ανταμείψει με ένα ποσό, ένα 500 ευρώ, αδερφέ, ένα χιλιάρικο. Μαύρα γοήτη! Ένας βήχας μου βγαίνει κάποια στιγμή. Μαύρα γοήτη! Ερώτηση. Μπορεί να πάει άλλος με το διαρκείας άλλου? Καλά και εσύ γαϊμένη το. Έχει μπει μέσα ο κουμπάρος μου με όνομα Ιουλία. Άσε μας και τώρα. Λέω, ρε παιδί μου, κανονικά πρέπει να το θέσω αυτό το ερώτημα εγώ. Αλλά λέω, οκ. Εμείς θα δώσουμε δύο εισιτήρια στο τέλος. Τι είμαστε εδώ, Γερμανία, ρε, πρέπει να δώσουμε και ταυτότητα, να πούμε. Πάμε και πέρα και αυτό εγώ είμαι. Όχι, εδώ τελείωσε, το έβγαλε, τελείωσε, κύριε. Θέλω να σας πω ότι ήρθε η Μαριλίζ, φρεσκαδούρα, με χαμόγελο, όμορφη, καλοφτιαγμένη, περιποιημένη, και μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 287-886 για δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και για τον αρτοπαρασκευαστή Κένγκουτ. Οφείλω να το πω, επειδή χρόνια παίρνουμε διαρκείας και μάλιστα παίζουμε οικογενειακός χρόνια, οφείλω να το πω, παιδιά, ένας-ένας, μην πλακώσετε όλοι μαζί εδώ και παίρνετε τηλέφωνο. Θέλω να πω ένα πράγμα. Όποιος προλάβει. Αν το γήπεδο είχε 100.000 χωρητικότητα, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, πιστεύω ότι θα ήταν γεμάτο. Όμως, πονάει λίγο αυτούς που πηγαίνουν κάθε εβδομάδα όταν οι συνοπαδοί, οι σύντροφοι, οι συνοδοιπόροι, τα συμπαοκτσάκια, οι φίλοι τους, οι έχοντες ίδια αγάπη για το σύλλογο, εμφανίζονται μόνο στα ντέρμπι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Κάνω και αυτό, το έχουμε πει άπειρες φορές. Το έχουμε πει πολύ. Επίτρεψέ μου να το πω μία φορά ακόμα. Όταν δηλαδή, έρχονται ευρωπαϊκές ομάδες,
παρένθεση λίγο, όταν έχουν ευρωπαϊκές ομάδες και λέμε η Τούμπα θα είναι καμίνη, οι ευρωπαϊκές ομάδες θέλουν να ξέρουν οι δικοί μας οι φιλάθλοι ότι τα αντιμετωπίζουν αυτά σε καθημερινή βάση. Όταν πηγαίνει η Ντόρτμουντ και παίζει ένα γήπεδο 50.000 θέσεων, ας πούμε, δεν την κάνει και τίποτα το σπουδαίο που βάζουν 40.000 κρεμασμένους. Αυτό απλώς να το πούμε. Τώρα, δεύτερον, θέλω να πω ότι σιγά σιγά ο Λουτσέσκου, που σιγά λίγο θα γίνει και ύμνος. Πάμε. Πρώτος εσύ. Λουτσέσκου. Και αλλά το βλέπω στη τελευταία με τον Πλατανιά. Βλέπω να φωνάζουν Λουτσέσκου. Να είμαστε έξω από την θύρα 1 όλα. Και να λέμε. 1-1. Μαλαμίσιε. Κυριακή Γαύρος. Αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. 1-1. Πάμε. Αρνούμε να πιστέψω, πρόσεξε, ναι. ότι η επίδεση στον Ουάρντα έγινε, αρνούμε, δηλαδή δεν το πιστεύω. Ναι. Από φιλάθλους με ομάδας που θα αντιμετωπίσει στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Να, μια ωραία. Ειδικά δεν μπορώ να το χωρίσω στο μυαλό μου για κάποιους που λένε για τον κύριο Μελισσανίδη. Δεν το χωρίσω στο μυαλό μου. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε. Και να σου πω και κάτι, Να σου πω κάτι για αυτούς που λένε για τη διαιτησία ότι και καλά πηγαίνει στην ΑΕΚ. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Ο κύριος Μελισσανίδης πόσα χρόνια έχει στο ελληνικό ποδοσφαιρό? Πάρα πολλά. Το ξέρουνε. Εσύ αν αυτή τη στιγμή ανοίξει ένα μπακάλικο απέναντι από το σπίτι σου, σε ποιο θα πας, το καινούριο? Όχι, θα πας στο παλιό που το ξέρεις, το γνωρίζεις, θα πεις μεγάλε. Η εκπομπή. Και ο παραγωγός, ο δημοσιογράφος που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, δεν εστερνίζεται σε καμία περίπτωση την αναφορά του συγκεκριμένου ονόματος. Θέλω να το πω, να το τονίσω. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι, και θεωρώ ότι. Να σου πω κάτι. Ο Μελισσανίδης, εξαιρετικός Ολυμπιονίκης. Απλά μου χάλεσε λίγο την εικόνα του εκεί που με τη φλόγα πήγε, ας πούμε, στην έναρξη. Κατά τα άλλα, καταπληκτικός γυμναστής ο Μελισσανίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για ένα τελευταίο. Έτσι να. Εκπομπή κάναμε. Μαλαμίση, εκπομπή κάναμε, έτσι. Δεν πειράζει, 8 χρόνια έχω να πάρω. Πάμε. Λουτσέσκου. Να σε βάλω κλήρωση. Για πού? Φιλιά, για εκεί. Πάμε, παρακάτω. Ναι, γεια σας. Τον πυρπολήθηκαν οι άλλοι. Ναι, ξάδερφος του Ρέι. Γεια σας. Γεια σας. Τελευταία φορά, Κωστή, το 88, πριν τον αγώνα στις Σέρες, είχα κερδίσει 2 ψωμιά από ένα φούρνο και βάλαμε την εξάρα. Βάλαμε για τον Άρτο Παρασκευαστή. Ξέρεις εσύ. Όλες οι σχέσεις που είχατε θερμές, μπορείς να με βάλεις για τις θερμές αύριο. Α, μπράβο και αυτό, ναι, προκαταβολικά. Φίλε, γιατί οι σχέσεις μας γενικά με τον Ολυμπιακό ήταν θερμές. Είχα δει ένα μάτς που έπεσε ο Ντέμις Νικολαίδης, μπορείς να με βάλεις για την ηλεκτρονέτα που πήγες Νικολαίδης να κληρωθώ την τηλεόραση. Έχει φίλε, άμα θέλεις πολλά μπορούμε. Μπορούμε τρεις μέρες να τα λέμε. Καλά φίλε, δεν υπάρχει, άστο. Κωστή, φήμες λένε ότι αυτά τα παιδιά ήταν λάτρες της μουσικής που πήγανε στον Άμρ και λέει ο ένας έπαιζε, φήμες λένε έτσι, δεν τις εστερνιζόμαστε, έπαιζε το Eye of the Tiger από τη μια μεριά ή τα παιδιά ή το Βαπόρι από την Περσία, δεν ξέρουμε. Δίστανται, δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο. Το Eye of the Tiger που λέει πως λέμε Eye Γιώργης, Eye Σιχτήρ. Eyeliner, το Eye of the Tiger και ο άλλος το Vampire of the Persia. Κωστή, τα είπαμε, ξεβράκωμα ολκής, κανονικά. Απλά για να καταλάβουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πόσο τεράστια διαφορά είναι αυτού του συλλόγου με τους υπόλοιπους στην Ελλάδα. Ακριβώς. Την ώρα που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πάνε με τα sleeping bag και κοιμούνται στα εκδοτήρια ή κάνουν 1000 χιλιόμετρα για να πάνε να βρεθούν σε ένα λόφο να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Άλλοι βάζουν κουκούλες, παίρνουν από ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι στο δρόμο. Για να τρομοκρατήσουν έναν παίκτη να τον επηρεάσουν. Δέρνουν αντίπαλους δημοσιογράφους, δέρνουν αντίπαλους οπαδούς, δέρνουν οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Απειλούν τον έναν, χτυπάνε τον άλλον. Την ίδια ώρα βάζω στημένα δημοσιεύματα. Σόνι και καλά, τώρα πάλι η εφημερίδα της ΑΕΚ, να τα λέμε έτσι, όχι ώρα για... Είναι επίσημη η εφημερίδα της ΑΕΚ, η Live Sport, η οποία χρησιμοποιεί το ΒΑΟΚ μόνο όταν είναι για αρνητικά, γιατί όλα τα άλλα τα υπόλοιπα στην πρώτη σελίδα είναι δίκιν τηλεγραφήματος, ας πούμε, μια επικεφαλίδα μικρή έτσι κάτω-κάτω. Πάει ότι και καλά βγήκε αποκλειστικό έγγραφο για τις ζημιές στο μάτς με τα Γιάννενα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι, αφού κατάφεραν να γίνει η κλίση, τώρα θα προσπαθούν
με νύχια και με δυο δόντια να αλλάξω και την εκείνη. Να μην είναι μόνο πρόστιμο, να υπάρξει την ωραία άλλη. Ναι, λοιπόν, επειδή όμως και η υπομονή έχει δώσει τα όρια της, αν τυχόν γίνει καμία τέτοια ρουφιανιά και στερήσουν την παρουσία του κόσμου με την ΑΕΚ, θα είμαστε 200.000 από το λιμάνι μέχρι την Τούμπα και από το αεροδρόμιο, και αν μπορείτε φτάστε. Γιατί εντάξει, η υπομονή έχει τα όρια της, είπαμε, είστε κονδυλοφόροι πληρωμένοι, αλλά παιδιά το έχετε ξεφτυλίσει, να πούμε. Το τερματίσαμε. Ο άλλος έγραφε, Κωστή, ότι πρέπει ο κύριος Καποδίστριας να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ για την αίσθηση της δικαιοσύνης, γιατί λέει έγιναν πολύ περισσότερα από ό,τι έγινε στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι... Για το ΜΑΤΣ Τρίπολη Ολυμπιακός υπάρχει κάτι, παιδιά? Έγινε καμία κλίση? Τι έγινε, δηλαδή πήγαινε η διακοπή και άργησε το ΜΑΤΣ? Για το ΜΑΤΣ ΑΕΚ Ολυμπιακός που άργησε να ξεκινήσει λόγω επεισοδίων έγινε κάτι? Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που διακόπτηκε λόγω δακρυγόνων. Τι έγινε? Τι έγινε? Γαργαριζασιόν όλοι, τίποτα. Εμείς Κωστή τη δουλειά μας. Μόνοι μας και όλοι τους γουστάρουμε έτσι. Να ξέρετε, αν νομίζετε ότι έτσι φοβόμαστε, αν νομίζετε ότι έτσι αποθαρρυνόμαστε, γουστάρουμε πιο πολύ. Είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Έγινε φυστάρα. Τρέφεται τις συγκρούσεις. Όσο μας πιέζουν, τόσο μας μεγαλώνουν. Φιλιά, γεια σου φυστάρα μου. Λοιπόν, η Μαριλής έκανε ένα κλικ, είδα το κεφαλάκι της και μου είπε τα εισιτήρια 4. Όχι 2, 4 τα εισιτήρια. Άρα, από τώρα και στο εξής, τηλεφωνείτε έξω 2310-287-888. Εγώ χθες ενημερώθηκα ότι έχουμε 2 εισιτήρια. Τα εισιτήρια είναι 4. Προφανώς κάποιοι δεν μπόρεσαν ή δεν ξέρω τι. Έχουμε 4 μαγικά χαρτάκια να κληρώσουμε. 4. Γράφετε στο κινητό σας 2310-287-888 ή στο σταθερό σας, τηλεφωνείτε είτε στον αέρα είτε έξω στη γραμματεία. 4 μαγικά χαρτάκια τελευταία για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και αυτά είναι, παιδιά. Τελειώσαμε. 4 μαγικά χαρτάκια. Και βέβαια ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ, αρτοπαρασκευαστής, καταπληκτικός αρτοπαρασκευαστής από την ηλεκτρονέτ Παπουγίδης Νικολίδης Kenwood. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Αγκαλίτσα αυτή έφυγαν. Έχει γούστο να γίνει ότι έγινε χθες που γκρεμίστηκε το σύμπαν. Ναι. Γεια σας. Έλα, Τίτσιο, καλημέρα. Καλώς τον Ταρίφο. Έτσι, πάρ' το ένα τηλεφωνάκι και πες του. Δείξε μου πόσο πολύ θέλεις να έρθει μετά τον ντέρμπι. Κερδίζουμε εμείς τον Ολυμπιακό και Κυριακή βράδυ τηλεφωνάκι. Αύριο σου έχω ένα χαρτζιλίκι έτσι να πάρεις τσίκλες. Έτσι για να. Και έτσι για ρε παιδί μου, επειδή γουστάρω τον τιμπιντάι που λες το τραγουδάκι. Να μην μπερδευτεί και πάρει πίκλες μόνο. θα πει και μου βάζει τα γουαλαχάτα βλουβαχού, δεν είναι. Γουαλαχάτ, ναι. Φίλε, δείξε μου, θα του πει. Πόσο πολύ θέλεις να γυρίσεις στην Παοκάρα να παίξεις Champions League του χρόνου στον πρωταθλητή Ελλάδος? Πόσο? Δείξτο μου αύριο το βράδυ. Με την ΑΕΚ. Αυτό. Πάμε στον επόμενο. Θα κατεβάσει το σορτσάκι και να το δείξει αυτό. Ποια ρε, θα αρχίσει από νωρίς την προεργασία να γονίζει. Δεν ξέρω αν το άκουσε. Πήγε πολλέ στο φύλακα στο ζωολογικό κήπο να ταΐσει τον τίγρη και δεν έβρισκε το μαχαίρι του, να πούμε, να κόψει το κρέας. Πάρα πολύ ωραία. Και λέει κάπου το έχασα μέσα, το πήρε ο τίγρη τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλο έλεγε του Σφακιανάκη, το είσαι ένα πιστόλι. Το τραγούδι πήγαινε, του χρωστούσαν κάποια και έριξε πιστόλι στα χρέη. Όταν λέμε πιστόλι, μου έρχεται στο μυαλό μου πιστολάκι σε Στουάρ. Α, μπορεί να ήταν πιστόλι. Βέβαια, τον είδε τον Ουάρτα με το μαλλί έτσι έξαλλο και του λέει: έλα να σου πω λίγο. Θεά είσαι, αλλά πρέπει λίγο να το φτιάξουμε το μαλλί. Και έβγαλε το πιστολάκι του. Αυτό να του κάνει λίγο με το. Έτσι να πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σε Στουάρ για δολοφόνου. Άφρο μαλλί, δηλαδή όταν παίρνει καπουτσίνο. Ναι, αλλά πρόσεξε. Άφρο μαλλί, κάφρο μαλλί, σημειώσετε χ. Καλά εσύ, τα άτομα δεν παίζονται. Άστο, δηλαδή, άστο. Μετά, κοίταξε, εγώ στο έχω πει και χθες, φίλε, ότι με όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν, ακόμα και δική μας, όχι τώρα παραγωγή που σε όλα που ξέρουμε το χαρτζιλίκι και τα λοιπά τι γίνεται, μιλάμε για δημοσιογράφους και υποτίθεται καλά παιδιά. Το περνάνε στα ψηλά, το λένε και τέλος. Ένα offside goal το λιβανίζουνε του ΠΑΟΚ 2 εβδομάδες.
ψαρίσουν και περιμένουν εκεί και ψάχνουν τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Θα γράψει καμιά θηναϊκή εφημερίδα το ποσό δέκαστη και τιμή είναι. Να, τι καλά, άστο. Δηλαδή, απλά ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε, τα ρήφα, θα σου πω το εξής, τι έγινε και τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά ξεμπροστιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και υποτίθεται σοβαροί δημοσιογράφοι, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για οπαδούς μόνο. Ας, οπαδός έχει τον καηλέ του, λογικό. Μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους, ντεμεκ τόσα χρόνια υποτίθεται αντικειμενικούς, που δεν μπορούν πλέον παρά, δεν μπορούν παρά να βγάλουν όλο αυτό που πρέπει να ανταποδώσουν σε αυτούς που τους πλήρωναν τόσα χρόνια. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Να το φωνάξουμε. Τώρα, τι να κάνουν, αδερφέ. Κωστή, να το φωνάξουμε και να το πούμε, ρε παιδιά, όσο και να λερώσετε τη γλώσσα σας από κάτω με για πατούσες αθηναϊκές, δεν πρόκειται να διοριστείτε, δεν πρόκειται να πάρετε χαρτζηλίκη σε κανένα αθηναϊκό κανάλι. Παραπέουν δηλαδή, τζάμπα το παίζουν αδέκαστη. Δεν είπαμε να χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Μας αρέσει, ξέρω εγώ, μία τουλάχιστον συμπεριφορά, αυτά που κάνουν οι κάτω, να έχουμε μία προστασία. Μην πυροβολούμε τα γόνατά μας. Μου θυμίζουν τώρα, να πούμε τους Σιριζέους, μου θυμίζουν τώρα τον Κοντζιά με αυτά που βγαίνει και λέει για τη Μακεδονία. Ή το Πουτάρι. Ίδιο πράγμα κάνουν. Δηλαδή, χαϊδεύουν τα αυτιά των Αθηναίων εις βάρος των δικών μας. Φιλιά, βάλε τελεία, κάνε επίλογο. Να σε βάλω! Να βάλω και Παύλα, να θυμηθούμε το μόνο το πολιτονικό. Τελεία και Παύλα. Πάω και σε πιπ, πιπ. Να σου βάλω, να σε βάλω στην κλήρωση. Επειδή το Θερμές είχα τύχει ένα. Ναι, τον Ταλάτσο με εισιτήριο. Αρτοπαρασκευαστή, τι έχει. Έχει, έχει. Κένγουτ, αρτοπαρασκευαστή, υπέροχο. Και, άμα είναι Κένγουτ, τότε βάλε. Μάνθος, έτσι. Έγινε, ρε φίλε. Φιλιά, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να ξέρουμε ότι είσαι εσύ. 871. Φιλιά! Το 666, ποτέ δεν θα τύχει. Γεια σου, Μάνθε! Γεια σου, Ταρίφοφ! Πάμε παρακάτω. 2310. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα πρέπει να πάμε. Εξακολουθείτε την κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Τηλεφωνείτε στο 2310-287-888. Για 4 μαγικά χαρτάκια. 2 ξεκινήσαμε, 4 για τα εισιτήρια. 4 μαγικά χαρτάκια. Και για το μαγικό μάτς. Καταλαβαίνετε, 4 τα οποία είναι άφαντα, 4 τελευταία εισιτήρια, πάω Ολυμπιακός. Και βέβαια έναν υπέροχο αρτοπαρασκευαστή Kenwood από την Electronet Παμπουκίτς Νικολαίδης. Θέλω να βγάλουμε αν μπορέσουμε και τη χθεσινή νικήτρια Μαριλής μου, γιατί δεν μπορέσαμε να την πιάσουμε χθες, την κυρία Αλβανού Ελένη, άσε γαμός γίνεται έξω. Και αν μπορέσουμε να βγάλουμε και το σημερινό νικητή νικήτρια. Πάμε διάλειμμα, ζουμου σου λέμε, μην ξεχνάτε, 8 βήματα μέχρι την αιωνιότητα, 8 βήματα μέχρι την Αθανασία. Και την Κυριακή ούτε βλεφαρίδα, ούτε τρίχα δεν θα πέσει. Ακόμα και αυτός που έχει τριχόπτωση τη Δευτέρα, την Κυριακή δεν θα υπάρχει ούτε τρίχα στο πάτωμα. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Σας φιλώ, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως. Δώσε μαέστρο μου, δώσε! Ζούμου σου λέμε, ζήστε τις στιγμές. Θα πω κάτι, το έχω ξαναπεί. Έφτασα βέβαια 46-47 για να μπορέσω να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι αυτό μόνο που προσπαθείς να φτάσεις αυτό που έχει αξία. Ναι, εννοείται το πρωτάθλημα το περιμένουμε 33 χρόνια. Δεν θέλω να περιμένω την ημέρα που θα το πάρουμε για να χαρώ μόνο. Γιατί να διαρκέσει η χαρά αυτή, η διαδικασία, όλο αυτό το πράγμα, γιατί να διαρκέσει μόνο μία μέρα. Όλη αυτή η διαδρομή, όλο αυτό που ζούμε τώρα, έχει τη δική του αξία. Χαρείτε το όλο αυτό στη διαδρομή για το πρωτάθλημα. Όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί στην πόλη, που επικρατεί όπου υπάρχει παοκτή σε όλο τον κόσμο, που όλο αυτός ο ναυρασμός, αυτή η αναταραχή, η αναμπουμπούλα, αυτή η φλέβα που χτυπάει δυνατά στο λαιμό, αυτό το βλέμμα που έχουμε όλοι, που δεν συζητάμε τίποτα άλλο όπου και να βρεθούμε. Παράλληλα, ναι, okay. Για τα οικογενειακά μας, τα εργασιακά μας, τα οικονομικά μας, ναι. Και οπωσδήποτε θα υπάρξει κουβέντα. Τι λες, θα το πάρουμε, δεν θα το πάρουμε, πού θα στραβοπατήσουμε, πού θα στραβοπατήσουμε, πόσα γκολ θα βάλουμε, τι θα γίνει, ποιον θα στείλουν, τι θα κάνουν. Αυτό το πράγμα που επικρατεί στην πόλη δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν το έχω ξαναζήσει. Και αυτή είναι η 19η χρονιά μπροστά στα μικρόφωνα. Πάμε για 2 δεκαετίες. Δηλαδή, έχω ένα δείγμα, επιτρέψτε μου να πω, που δεν είναι ενός έτους, 2 ετών. Γεράσαμε πλέον. Πάμε για τα 50.
Όλο αυτό είναι υπέροχο. Γι' αυτό λέμε ζούμου σου. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Ζήστε όλο αυτό, όλη η πορεία προς το πρωτάθλημα, η πορεία προς το ντάμπλ. Όλοι αυτοί, όλος αυτός ο αναβρασμός, αυτή η υπέροχη τρέλα που επικρατεί. Όλο αυτό ζήστε το. Μέσα στο πετσί σας. Είναι υπέροχο, είναι η διαδρομή. Είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη, που έλεγε ο άλλος. Όχι η Ιθάκη αυτή κατά αυτή. Ναι, θα έρθει και η οριστική στέψη, θα έρθει και το πρωτάθλημα, όμως θα είναι κρίμα να γυρίσουμε πίσω και να πούμε δεν το χάρηκα όλο αυτό. Δεν το χάρηκα όλο αυτό. Τα παιδιά αυτά που πήγαν και κατασκήνωσαν έξω από το ναό και είναι όλη νύχτα εκεί περιμένουν για ένα εισιτήριο, το ζουν αυτό το πράγμα. Και τι τους νοιάζει που έφεγαν το κρύο, γιατί δεν είναι δροσερά απλά τα βράδια. Έχει κρύο τη νύχτα. Για κοιμήσου λίγο έξω να δεις. Survivor και Μαλαμπίπη πλένει οι άλλοι. Εδώ είναι το Survivor και το ΠΑΟΚ. Κανένα όριο στη θυσία για την ομάδα. Κανένας υπολογισμός, κανένας ενδιασμός, καμία αμφιβολία, τίποτα. Μόνο αγάπη δίχως όρια, μόνο τρέλα για την καψούρα, μόνο ατέρμονο πάθος. Για να φτάσουμε εκεί, απλά ζήστε και τις στιγμές αυτές, όλη αυτή την πορεία που κάνουμε πριν από τα ντέρμπι. Ζήστε όλο αυτό, τον αναβρασμό, τον πανικό που επικρατεί στους άλλους απέναντι, που βλέπουν τον ΠΑΟΚ να έρχεται, που ακούνε το ποδοβολητό των αλόγων. Είμαστε πίσω από το λόφο και ακούνε τον κόσμο που έρχεται. Ακούνε όλη αυτή την ιαχή ΠΑΟΚ, όλο αυτό και είναι τρομοκρατημένοι. Το βλέπετε, επιστρατεύουν κάθε θεμητό και κάθε αθέμητο μέσο. Γιατί βλέπουν ότι αγωνιστικά δεν μπορούν να τον παλέψουν τον ΠΑΟΚ. Το βλέπουν στα βλέμματα του Μάτος, του Βιερίνια, στο βλέμμα του Πασχαλάκη, το βλέπουν στο βλέμμα του Πρίγιοβιτς, το βλέπουν στο βλέμμα του Μάτος, στο βλέμμα των παιχτών, των προπονητών, όλων, όλου του οργανισμού. Γιατί επικρατεί όλη αυτή η τρέλα. Και είναι αγνή τρέλα, είναι καθαρή τρέλα. Και δύσκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το πράγμα όταν είμαστε ενωμένοι. Μόνο μη βρεθεί έστω και ένας κουτεντές, ένα χαϊβάνι, ένας μπούφος μη βρεθεί και κάνει το παραμικρό. Θα είναι προδότης ενός ονείρου που το περιμένουμε 33 χρόνια. Όποιος σηκώσει το χέρι του γιατί δεν μπορεί να ενέξει τα γαμημένα τα νεύρα του, είναι προδότης, παιδιά, είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν θα του δώσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να πάρει ανάσα. Τσουβάλιασμα έξω. Πάμε στις γραμμές. Είπαμε, 4 μαγικά χαρτάκια, τηλεφωνείτε και έξω στη Μαριλής, 287-888, 4 τελευταία εισιτήρια που θα κληρώσουμε εδώ, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έναν αρτοπαρασκευαστή Kenwood από την Electronet. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε για ποιον λόγο κυνήγησαν τον Λουάρντα πραγματικό? Δεν τους άρεσε το βρέμε λαχρινάκι, ήθελαν το παντρεμένοι και δυο. Όχι Κωστή, όχι. Ο αλήτης πήγε με αστρόμαυρη φανέλα να δει τον αγώνα και τον κυνήγησαν για αυτό τον λόγο. Α, αυτό δεν το έχω ψάξει. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Δεν του άρεσε το μαλλί. Ήταν κάποιο πίσω του και έβλεπε τηλεόραση και δεν μπορούσε να δει, είχε το μαλλί αφάνα και έβλεπε. Έχει, το μαλλί και το έλεγε. Τον ενοχλούσε. Χαμήλωσε λίγο να δω, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το θάμνο. Δεν βλέπω πώς φάνηκε το μάτι τρίχες, λέει ο άλλο. Του έκανε χειρονομία και τον βγήκε, λέει, θα είναι σπουδαπά, θα σε κυνηγήσει. Και τον κυνηγήσε αυτό. Κατάλαβε. Όχι για τον αγώνα. Δεν έχει σχέση με τον Αντρόμητο και με την ΑΕΚ. Όχι, βέβαια, παιδιά. Μη συνδέεται, ρε παιδιά. Όχι, Κωστή, δηλαδή βάζει λόγια και εσύ τώρα, εντάξει. Δεν είναι και αυτό το δεν έβαλα τίποτα εγώ. Έβαλα ένα πουκαμισάκι τον παντελόνι μου και ήρθα, φίλε. Και ένα μπουφάνι για να ωραία, μην γυρίσω. Ωραία. Λοιπόν, η τρεμούρα του όλοι κάτω είναι μεγάλη. Το καταλαβαίνω και από τα τηλεφωνήματα που μιλάμε με άλλα παιδιά κτλ. Όμως δεν έχουν καταλάβει που έρχονται. Ξέρουν τι θα γίνει στην Τούμπα, εννοώ με τα χαρτάκια και με όλα τα σχετικά που ετοιμάζουν οι σύνδεσμοι και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και παιδιά, αυτό που είπες πριν Κωστή, εσείς που θα έρθετε μόνο σαν ντέρμπι, τη μαγιά που υποτίθεται θα βγάλετε εκεί πέρα, να τη συγκρατήσετε. Άξι. Γιατί ακούω και μαθαίνω κι εγώ μια φορά, άκου, τσουγλίδα μου, φορά που έρχονται κάποιοι. Δεν λέω ότι δεν είναι ΠΑΟΚ αυτοί που θα έρθουν. Ούτε θέλω να πω αυτό που ακούω, ότι αυτοί που πάνε κάθε φορά είναι περισσότερο ΠΑΟΚ. Okay. Οφείλουμε όμως να το πούμε αυτό, δηλαδή να την πούμε αυτή την κουβέντα. Καλό θα ήταν να μην γίνεται αυτός ο ρημαγδός. Εγώ θα ήθελα αυτό που ζω αυτή τη βδομάδα, εγώ και το τηλεφωνικό κέντρο,
που μας παίρνουν στο κινητό άνθρωποι που είναι ξεχασμένοι δεκαετίες, θα ήθελα να γίνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ειδικά που ξέρουμε ότι θα αποχαιρετήσουμε αυτή την Τούμπα. Αργά ή γρήγορα. Δεν υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι. Επειδή πάω πάρα πολλά χρόνια, το ξέρεις, το έχω πει πολλές φορές, έχω διαρκές πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ποιοι έρχονται, ξέρω, δηλαδή με το που βλέπω κάποιος καταλαβαίνω πλέον αν έρχονται τακτικά στο γήπεδο. Δεν είναι έτσι, δηλαδή βλέπω ότι κάποιοι θα έρθουν για να κάνουν όχι φασαρία για κακό, φασαρία επειδή δεν έχουν ξαναπάει στο γήπεδο μετά από τόσα χρόνια, γι' αυτό. Πρέπει να συγκροτηθούν όλοι αυτοί και αυτοί που πάνε στο γήπεδο τόσα χρόνια, αλλά και εμείς που είμαστε εκεί πέρα, εντάξει. Αυτό. Εσύ είπες ότι... Εγώ βαράω κάθε μέρα, το λέω συνέχεια, το υπενθυμίζω. Δεν θα έπρεπε καν να λέω αυτές τις κουβέντες. Ούτε καν. Νομίζω είναι τόσο αυτονόητο ότι εδώ που φτάσαμε... Να κατεβάσουμε τον διπλανό μας. Το κάναμε κανένα δύο φορές στο παρελθόν και πέσαμε να μας κάνουν άλλοι. Ας το παρελθόν. Ας το παρελθόν. Στο παρελθόν ποτέ δεν φτάσαμε να βλέπουμε απέναντι το νήμα. Ποτέ δεν φτάσαμε. Απέναντι να λέει... Απέναντι είναι η κούπα. Κούπε πέπ, λέγει ένας φίλος. Στις δύο κληρώσεις. Έτσι κι αλλιώς μπαίνετε. Ένα όνομα γράφω και στις δύο θα πείτε κατευθείαν. Ωραία. Και αν θα κερδίσω το εισιτήριο, θα το δώσω εγώ σε κάποιον που ξέρω ότι δεν μπορεί να πάει για οικονομικούς λόγους. Okay. Σε 600. Έγινε, Κωστή. Έτσι. Έγινε. Boy, boy, boy. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σαλίγκαρος. Σαλίγκαρε. Πιο κοντά, έλα, πιο δυνατά. Δεν σε ακούμε, είσαι στο βάθος. Μιλάω σιγά για να μην, επειδή σκυμάται η μικρή, να μην την ξεχνήσω. Εντάξει, αγοράκι μου. Έλα λίγο πιο κοντά, απλά να σε ακούμε και εμείς. Καλό θα είναι. Έλα, αγοράκι μου, σε ακούω. Καταρχήν παίρνω τρεις μέρες και δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Είμαι πασαλημένος με λάδια. Είμαι με λάδια πασαλημένος και ξεγλιστράω. Είμαι αδύνατος. Να δυνάτησες, να δυνάτησες και να έγινες. Όχι σαλιγκάρι, χέλι. Θέλω να πω, είμαι πορτοχέλι και ερμιώνει λίγο. Ότι χθες είναι μια ιστορική μέρα για μένα, γιατί μετά από καιρό είδα διψήφιο νούμερο στη ζυγαριά μου, κυρίες και κύριοι. Το μοιράζομαι μαζί σας. Ωραία. Μακάρι να κατεβαίνει κι άλλο κοστίγμα μου. Δεν γίνεται αλλιώς, φίλε, μονόδρομος. Άκου. Δεν γίνεται. Άκου. Θέλω να πω κάτι, γιατί δεν το είπα για τη Λαμία. Είδες μια αγκαλιά στο δεύτερο ημίχρονο που έκαναν όλοι και τι τους είπε ο Βιερίνια. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Στην εκπομπή της Τρίτης για την αγκαλιά. Για την αγκαλιά, επειδή δεν το είχα ακούσει. Όχι, το είπα, το είπα. Έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο και δεν άκουγα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Το είπα, αγόρι μου, το είπα, αδελφέ μου. Και μόλις έγινε αυτή η αγκαλιά, μετά από 5 λεπτά βάλαμε και γκολ, ρε φίλε. Δηλαδή, τι τους είπε αυτός ο άνθρωπος. Ο Μπέλκας είπε, αυτό που μας λέει ο Βιερίνια κάθε φορά, θα σας το πω στο τέλος όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι είναι κάτι πολύ κοντινό σε αυτό που λέμε κάθε μέρα. Οκτώ βήματα μέχρι την Αθανασία. Θα σας γράψει η αιωνιότητα. Την αιωνιότητα κερδίζετε. Τέλος, αυτό θα έλεγα. Παίξτε για αυτούς που δεν είναι εδώ, για αυτούς που έφυγαν πρόωρα. Για αυτούς που δεν πρόλαβαν να γεράσουν για τον ΠΑΟΚ. Από το στόμα μου το πει. Παίξτε για αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά. Εγώ αυτά θα έλεγα, ρε παιδιά. Ο Βιερίνη αυτά λέει, φίλε, να ξέρεις. Τέτοια πράγματα του λέει. Εγώ άλλο ήθελα να πω τώρα. Εγώ άλλο φέτος, αν το πάρουμε, είναι για τα παιδιά αυτά που χαθήκανε, γιατί χαθήκαν τζάμπα για την ομάδα μας. Για την ομάδα τους. Είναι έτσι. Έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι. Έτσι. Και εύχομαι 3-4 γκολ να φάει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί και 5. Και 5 να φάει, δεν με πειράζει. Τσουβαλάκι να έχουμε. Άξι. Και δεν βαριέσαι. Έγινε σαλιγκαράκι μου. Μεγάλος. Να ακούω. Σε βάρω στην κλήρωση. Ναι, αγόρι, πες μου λίγο. Κλήρωση, πες μου λίγο. Όνομα και τρία τελευταία ψηφία. Τριανταφυλλίδης Γιώργος. Ωραία. Τα τρία τελευταία θέλεις όλο. Τα τρία τελευταία, όχι όλο, δεν λέμε στον αέρα. 479. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πείτε το όνομα, το τηλέφωνο όλο, αλλά... Εγώ δεν έχω ούτε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν και είναι λογικό. Εσύ Κωστή, ακούς. Διαφωνώ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Φιλιά. Έλα, πάμε. Άκου λίγο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα. Σε εσάς μιλάμε. Σε εμάς. Έλα Κωστάκη. Έλα. Τι έγινε. Ακούμε σήμερα. Δεν ακούω καλά καθ' άνοιξε το ράδιο. Άντε πάλι. Μπλόφα κάνεις. Το βλέπω στο βλέμμα σου. Κουφάλα. Άστα αυτά. Κουφάλα δέντρου ή δοντιού. Δεν βρίζει εκπομπή ποτέ. Λοιπόν, γιατί είστε εγκάθετοι και ρίχνετε λάσπη κάποιοι στο μεγάλο
αντίπαλό μας. Λοιπόν, απλά τα παλικάρια ήταν παλιομερευγίτες, είχαν ντυθεί καρναβάλι, ο ένας κλέφτης και ο άλλος... Αρματολός. Αμαρτωλός. Κρέφτης και αμαρτωλός. Ναι, και επειδή ήταν όντως πλάκα, γι' αυτό δεν τον πήραν και λεφτά. Αλλιώς δεν θα τον ζητούσαν τίποτα, κατάλαβες. Ήταν μπαλαμούκι, ήταν αυτό καναβάλι, είχαν βγει από το προηγούμενο μαγαζί εκεί δίπλα και λέει δεν κάνουμε στον πρώτο που βρήκαμε μια πλάκα. Κατάλαβες. Α, αυτό έγινε. Θέλει να ξέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αγόρι μου, αλήθειες λες. You tell truth έτσι, to έτσι, the crowd. Έτσι, έτσι. Κανονικά. Εκείνο με τον Νικολάηδη, πώς τον είπε στο φίλο σου. Έχω ένα φίλο τον Κολομπάμπου, δεν θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Σε βάζω κλήρωση. Βάλε. Πες τα τελευταία ψηφία. 190, φίλε, μόνο Νίκη με νοιάζει, τίποτα άλλο. Αυτό. Και να μην τιμωρηθεί η ομάδα, τίποτα άλλο. Να μην αυτά είναι τα δύο, τίποτα. Τα σημαντικά. Τα δύο. Νίκη, τρία πονταλάκια. Κανένας, κανένας είναι να μάτσαν όλα τα άλλα. Κανένας. Τρία μπασμουλάκια είναι. Αυτό. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα σας. Τι. Πέσαμε εδώ. Οκ. Okay. Εξακολουθείτε και τηλεφωνείτε. 2310-287-888. Προλαβαίνει να τα δώσει μέσα. Γίνεται παιδιά έξω. Ναι, καλημέρα σας. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ ακούγομαι. Καλώς τον, βεβαίως, εσύ. 5-0 την Κυριακή ο ΠΑΟΚ. Αφού έπιασα γραμμή εσένα ρε σύλλε, παιδί μου, στο τέλος. Ένα απογοητεύτηκο λάμπρος η Μοταρίφας. Γεια σου Λαμπρούκο μου. Έλα αδερφέ. Και λέω, άντε λέω θα το κλείσω πια το τηλέφωνο, δεν γίνεται άλλο. Άντε μια τελευταία μας... προσπάθεια. Να μην μας ματιάσετε. Τι να κάνουμε. Να χαίρεστε που έχουμε κόσμο. Ακόμα χειρότερα για μας. Να δυσκολευόμαστε να πιάσουμε γραμμές και ακόμα καλύτερα για σένα, σε εύχομαι. Κοίταξε. Λοιπόν, εκνευρίζονται οι πολύ πιστοί που παίρνουν κάθε εβδομάδα και είναι πολύ δόξα τω Θεώ, επειδή τώρα εμφανίζεται και ο κόσμος που δεν παίρνει τηλέφωνο απλά για το εισιτήριο. Κατάλαβες. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, παιδιά. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Δείξτε κατανόηση για τη λαχτάρα που έχει ο κόσμος να βρεθεί εκεί στο ναό. Πιστεύω ότι αν είχαμε 100.000 χωρητικότητα την Κυριακή, δεν θα πέφτε ούτε καρφίτσα, Λαύρο. Όσα τώρα βλέπω στο Facebook κάτι φωτογραφίες ανεβασμένες από τα εκδοτήρια. Sleepy Bank. Και λες μόνο στον ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό μόνο είναι, στον ΠΑΟΚ. Είναι τόσο και δυνατή η εικόνα. Παρεμπιπτόντως Κώστα, να πω ένα μεγάλο συγγνώμη για όλους αυτούς που παραβρέθηκα τελικά στη Λαμία, γιατί ήμουν από εκείνους οπαδούς που πέραμε τηλέφωνο και έβγαζα αρνητισμό στην κάθοδο των ΠΑΟΚΣΙΔΟ στη Λαμία. Ναι. Τελικά αυτοί που πήγανε δείξαν ότι έχουν κάκαλα. Δεν ξέρω αν είναι ποντιακά ή όχι. Και χαρακτήρα. Από το βουνό, από μακριά. Δεν έχουν χαρακτήρα τα παιδιά. Στην αγάπη μου. Γι' αυτό έλεγα. Μην αφορίζετε. Μην μιλάτε άσχημα. Όχι, δεν το λέω για σένα. Ναι, το ξέρω. Απλώς θέλω να αυνητισμό να μην γίνουν επεισόδια. Άκουγα και σε άλλες εκπομπές και στα φόρα, στο διαδίκτυο, αυτά κτλ. Πραγματικά μία συμπεριφορά από κάποιους που δεν μπορώ να πιστέψω ότι ΠΑΟΚΣΙ μιλάει έτσι για ΠΑΟΚΣΙ. Με λύσα, με χαρακτηρισμούς, με απαξίωση, με προσβολές. Αφήστε, εντάξει, διαφωνούμε ότι έπρεπε να πάνε. Είδατε όμως, πήγανε στο βουναλάκι μακριά να δουν την αγάπη τους από μακριά. Δεν πείραξαν κανέναν. Έτσι, γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε ο ένας για τον άλλον. Πιστεύουμε και αγαπάμε το ίδιο πράγμα. Βιάζομαι να σε κλείσω με την έννοια ότι επειδή έχεις εσύ πολλές πελάτη γραμμές, πειρές, πελάτη πειρές καθότι την ώρα που μιλάμε. Όχι, δεν την πιάσετε, αυτό θα παραλάβω κιόλας. Δεν θέλω τέτοια, μην μου χαλάς την παράδοση. Εκείτε την άλλη φορά κάτω θέλω να πάω ξύλο που με έλεγες να την πάω και περάσω σε κέντρο κόσμο στο χώρι, έτσι, με την ομπρέλα, θυμάστε. Λοιπόν, θέλω να πω για το πέσιμο, Κώστα που έγινε στον Ουάντα χτες, και τώρα διαβάζω και μια ανακοίνωση του Ατρομήτρου που προφυλάσσει τους παίκτες και αυτά. Ναι. Αυτό το πέσιμο που έγινε στον Ουάβδα χτες, πολύ μου θυμίζει, Κωστή, την καταγγελία που έκανε ο Γιάννης Σαββίδης πέρυσι, μετά τον τελικό ναι. για τον Βλάταν Ίβιτς. Ο Ίβιτς και η οικογένειά του κτλ. Μπράβο. Δεν είναι λοιπόν καθόλου αγγελικά πλασμένος ο κόσμος. Όλα αυτά τα χρόνια δεν χρειάστηκε να κάνουν πράγματα, δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος. Δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ ο ισχυρός. Τώρα επιστρατεύουν μέσα στον πανικό τους το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ σχέση και εγώ χαίρομαι που ο Σαββίδης σιωπά δεν μιλά και όποιος σιωπά και δεν μιλά ο ισχυρός και αυτός που έχει πραγματικά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και κυρίως ο καθαρός δεν χρειάζεται να καραυγάζει, φίλε. Ούτε να πέφτει στο βούρκο για να παλεύει με τις λάσπες. Άστο. Έτσι ακριβώς. Τώρα ξέρεις, περιμένω Κωστή. Να σου πω αυτό και να κλείσω και τα νούμερα να μας. Ναι, πες μου.
γράμμες. 900. 900. Έγινε, Λάμπρο. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Περιμένω μια ανακοίνωση του Σάββατου Θοδωρίδη να πει ότι ήταν προβοκάτορες ο παδί του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ περιμένω τιμωρία για τον περιβάλλοντα χώρο και κλεισμένων των σκηνών. Επειδή πιάσαμε απ' έξω να πούμε τα Sleepy Bank το χώρο. Φιλιά, γεια σου, Λαμπρούκο. Πάμε. Τρεις τελευταίες γραμμές γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, καλό στο παιδί! Γεια σου, Ευθυμάκο! Καλό στο Μάνχαϊμ! Καλημέρα. Καλό στο αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι μου. Και σε αυτόν τον υπέροχο λαό που έχουμε, που αποδεικνύει τι ισχυρός λαός είναι από κάθε άκρη του κόσμου να έρθει στο ναό με κάθε ζήλο. Έτσι, όπως το λες. Όπως το λες. Ασχέτως αυτό που είπες, το υποστηρίζω κι εγώ, να είμαστε σε κάθε παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο στα ντέρμπι. Εκεί να αποδεικνύουμε τη διαφορά που αντιλαμβανόμαστε σαν παοκτσίδες. Έτσι. Αυτά λίγο πολύ κοστεί. Έχω πάθει πλάκα το τι γίνεται έξω από το ναό. Γενικά όχι μόνο έξω από το ναό. Αυτό που ζούμε όλο αυτό το διάστημα μέσα στην πόλη, σε όλη τη Μακεδονία. Μου στέλνουν μηνύματα παιδιά από το Ανόβερο, από το Λούτενσάιτ, στην Νιρεμβέργη, στη Στουτγκάρδη, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στη Στοκχόλμη, όπου υπάρχει παοκτσής. Υπάρχει αυτός ο αναβρασμός. Αυτή η τρέλα υπάρχει. Αυτή η τρέλα στην πορεία για το πρωτάθλημα. Συσπήρωση. Αυτό. Ενωμένη οικογένεια. Από κάθε γωνία του κόσμου που δεν το έχει κανένας άλλος σύλλογος και το λέω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αγόρι μου. Αυτό αγόρι πρέπει μου να το καταλάβουμε. Άμα πάμε όλοι στην Τούμπα την Κυριακή θα δούμε από κάθε γωνία του κόσμου έναν παοκτσί. Αυτό. Που οι άλλοι είναι μόνο στη θεωρία, θα έλεγα εγώ. Και να πω και κάτι άλλο. Ενώ εμείς πάμε και με τα Sleepy Bank και κοιμόμαστε. Έτσι. Και κλείνουμε και αεροπλάνα. Έστω να δούμε το ναό. Μηδενίζουμε τις αποστάσεις. Και όσοι θα είναι εκεί θα εκπροσωπούν, θα αντιπροσωπεύσουν και αυτούς που είναι στο εξωτερικό, που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούν να είναι. Αυτό. Έγινε, Ευθυμάκο μου, σε φιλό. Και αυτό που έγινε με το Γουάρντα είναι, να το πούμε, μια λέξη αηδία. Αηδία, φίλε, συχαμάρα. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, φιλιά. Γεια σου, Ευθυμάκο, ζούμου σου. Πάμε, δύο γραμμές τελευταίες. Καλημέρα σας, ναι. Τελευταίος και τυχερός. Καλώς τον Ανδρίκο. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, δύο θεματάκια. Ένα, μια ερώτηση. Τι γίνεται έξω, να μάθουμε τι γίνεται τώρα έξω από το γήπεδο. Χαμός. Γιατί ακούγονται ότι δεν έχουν θύρα 4 εισιτήρια. Ακούγεται. Χαμός γίνεται. Δεν έχω ενημέρωση. Θα την έχετε οπωσδήποτε αμέσως μετά από έτσι. Τσόρμπα. Και λοιπόν, γενικά από τους ρεπόρτερ μας. Θα υπάρχει άνθρωπος εκεί για να μεταφέρει το τι γίνεται. Πανικός, αδερφέ. Γίνεται. Στη συμπαράστασή μας στον Ουαρντά, τον παίκτη μας. Στη συμπαράστασή μας. Ακριβώς. Λοιπόν. Θα λέγαμε και το ίδιο και αν ήταν παίκτη μιας άλλης ομάδας. Ναι, αλλά, δεν το συζητάμε τώρα. Ένα λόγο είμαστε, παραπάνω. Που στην είναι, Κολομβία είμαστε. Ακριβώς, είμαστε που είναι να δικό μας παιδί. Φτάσει, να πούμε. Είναι δικό μας παιδί και ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή, είναι αυτό μου ένα βήμα πριν μου θύμισε τον Εσκομπάρ, να πούμε. Συγχωρεμένο να πούμε. Ακριβώς. Τον παίκτη, θυμάσαι. Φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα. Όταν μιλούσαμε για εγκληματική οργάνωση, δεν τους λέγαμε έτσι επειδή εγκληματίζονται στο περιβάλλον. Έλα, ναι, ναι. Εγκληματίστηκα, φίλε, μια χαρά. Εγκληματική έτσι. Οργάνωση. Τέτοια πράγματα, αυτά είναι παιδιά από άλλες εποχές, από άλλες χώρες, από άλλους λαούς πράγματα. Έτσι. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, Κωστή, αν μου επιτρέπεις, για να κλείσω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει, λοιπόν, είναι το εξής. Επώνυμα, ξέρεις ποιος είμαι, υπάρχει το όνομά μου στο σταθμό. Λοιπόν, επώνυμα, κάνω έκκληση στον Ιβάν Σαββίδη με το πέρας του αγώνα και μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας να βγει επίσημα και να ανακοινώσει το πότε θα χτιστεί η νέα Τούμπα. Δεν μπορεί ο τόσος χιλιάδες κόσμος. Είδα και την ωραία φωτογραφία που έχεις βάλει. Καταπληκτικό είναι αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, ναι. Δεν μπορεί έτσι, ο κόσμος να περιμένει σωστό, άλλο. Σωστό. Να ξέρεις όλο αυτό έτσι. Το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα τρέχει με ραγδαίες ταχύτητες το θέμα. Δεν έχει τελματώσει, δεν το έχουν αφήσει επειδή δεν ενημερώνουν. Έτσι γίνονται οι σοβαρές δουλειές. Να ξέρεις. Παράλληλα με τα αγωνιστικά, με τα θέματα της ομάδας κτλ. Τρέχουν άνθρωποι. Εξαιρετικοί στη δουλειά τους, επιστήμονες, τρέχουν το πιστεύω, θέμα του γηπέδου. Να το ξέρεις. Πιστεύω. Το ξέρω, δεν είναι υπόθεση, είναι γνώση. Το πιστεύω, να δώσουν ένα στίγμα και να δώσουν ένα έτσι. Στίγμα σε όλο αυτό το πρόβλημα. Σε όλο αυτό το φιλαθλό κόσμο. Άντε με την νίκη. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Τελευταία γιατί πρέπει να κάνω κληρώσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το 533. Γεια σου, Θοδωρή μου. Έλα, αδερφέ μου. Λοιπόν,
σε αφορμή αυτό που είχες πει πριν για τα εισιτήρια και αφορμή και για αυτό που είπε ο τελευταίος, αυτό το παιδάκι εκεί που ήταν με το sleeping bag από τις 4 ώρα τη νύχτα στην Τούμπα, κάνοντας μια υπόθεση ότι θα πάει στον αγώνα της Κυριακής, στον αγώνα με την ΑΕΚ και στον αγώνα με τον Πλατανιά, έτσι, να του θυμίσω ότι αν τα καταφέρει, μετά από ξενύχτια, θα δώσει 45 ευρώ. Ενώ αν έδινε 6,5 ευρώ το μήνα, δηλαδή 80 ευρώ, θα έπαιρνε διαρκεία. Στην αρχή της χρονιάς. Αυτό το λέω για τον Αύγουστο, για τον επόμενο χρόνο. Για αυτούς που ακούνε, να κανονίσουν, γιατί του χρόνου, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα δούμε τρελά πράγματα. Ναι. Έτσι. Αφού πάρουμε. Χρονική πρόταση. Αφού πάρουμε. Έτσι. Τώρα ταλαιπωρούνται και τέτοιοι. Τι να κάνουμε. Να προσέχουμε για να έχουν. Πιστεύουμε, πιστεύουμε από την αρχή. Βγαίνει πολύ φτηνότερα. Πρέπει να το πιστέψουν. Βγαίνει πολύ φτηνότερα από το αν θα πας σε 3-4 αγώνες. Έτσι. 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 Και θα βοηθήσουν και την ομάδα και άλλη όθηση θα έχει ένα Σαββίδης με καινούριο γήπεδο και με 30.000 διαρκείες. Έτσι, δεν το συζητάμε. Θοδωρή μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Κλείνουμε. Δώσε μου. Σε παρακαλώ. Ναι. Μάλλον δεν μπορώ τώρα γιατί πρέπει να πάρω να μου φέρει και τα έξω τα νούμερα. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Να σε βάλω, αδερφέ μου, να σε βάλω. Θοδωρής. 492. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, Θοδωρή, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Φέρ τα μέσα, αδερφέ μου. Λοιπόν, σταματήστε, μην παίρνετε άλλο. Το τερματίσαμε και σήμερα. Λοιπόν, τρεις σελίδες κατάμεστες με ονόματα διπλά γραμμένα, χαμός. Ευχαριστώ τη Μαριλής που τα ρυθμίζει κιόλας γιατί χρόνο δεν έχω για να τα βάλω ανάκατα. Έχουμε τρεις σελίδες και τους δικούς μας 4 εισιτήρια τα κληρώνουμε. Μαέστρο, εσένα θέλω. Λέγε μου, περίμενε. Από το 1 μέχρι το 132. Δώσε μου, 4, μπαμ μπαμ. Το 20... Το 30, 88 και το 101. Τέλεια. Δώσε και ένα για τον ορτοπαρασκευαστή. 77. Όλα θα τα βάλω. Παρίδης, αδερφέ. Παρίδης. Α! Μην ξεχάσουμε. Την Κυριακή τι? Το! Το νου σας τρεμάλα. Το νου σας καλά. Έτσι. Όλοι μας. Όλοι μας. Το νου σας τρεμάλα. Όλοι μας. Όλοι μας. Όλοι μας. Ούτε πυρσός, ούτε κροτίδα, το παραμικρό. Φωνή, τρέλα, σκεπάζουμε τον ουρανό της πόλης εκείνη την ώρα με χαρτάκια. Τρέλα, πάθος για την ομάδα χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Λοιπόν, πάω. Εισιτήρια. Αθανάσιος Μπάσιας σε 2,86. Λιάνος Παναγιώτης σε 4,39. Λιάνος Παναγιώτης. Ακούτε, εσείς που ακούτε τα ονόματά σας θα ξαναπάρετε για να δώσετε, γιατί δεν έχει πάρει ούτε εσείς που βγήκατε στον αέρα. ΑΜΚΑ, τα αριθμό ταυτότητας και τέτοια δεν έχει πάρει. Λοιπόν, Λιάνος Παναγιώτης. Πάω στον τρίτο. Τεκίδης Χρήστος σε 2,12. Είναι ο τρίτος. Τεκίδης Χρήστος σε 2,12. Και Τζίμα Χριστίνα σε 149. Τζίμα Χριστίνα σε 149. Τεκίδης, Λιάνος, Μπάσιας και Τζίκα. Τζίμα Χριστίνα. Μη είναι αυτό έτσι. Τζίμα Χριστίνα σε 149. Και να δώσουμε και τον αρτοπαρασκευαστή. Λοιπόν, τον αρτοπαρασκευαστή κερδίζει ο Τσομπανίδης Χρήστος σε 7-11. Σε 7-11. Πρέπει να φύγω, καθυστέρησα ήδη. Ευχαριστώ όλους για τη μαζική συμμετοχή. Ζούμε σου, μην ξεχνάτε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Αυτό που γίνεται έξω από την Τούμπα, από το ναό, με παιδιά
να τρώνε όλο το κρύο όλη τη νύχτα μέσω Sleepy Bank, να κοιμούνται στα πεζούλια για τον ΠΑΟΚ, είναι ατέρμονη αγάπη αγνή. Μόνο ο ΠΑΟΚ αυτά. Μόνο εδώ, μόνο εμείς. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έρχεται η Τρόικα, του Λίμπερο δεν φεύγει κανένας. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος στον κόσμο. Τροφοδοτεί κάθε άκρη Τσιφιλίου. Καταπληκτικά πράγματα με την αγνή, την πολίτη και τη συνταγή. Φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή υπέροχα πράγματα 705-750 και βέβαια αλόι από μύρτιλο με μύρτιλο καλόε.gr 23-12-200-500. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, bye, bye.